Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγχωραγεί ο γέροντας. Πραγματικά. Είναι η μοναδική φορά που το πέτυχες ακριβώς. Ξεκινάει Φρέντο Κωνσταντίνο. Φρέντο Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη. Καλημέρα να έχουμε, είναι 5η 2 Ιουλίου. Μια μέρα ακόμα πριν το Σαββατοκύριακο. Ναι. Συγκινητικό. Αδειμονείς ποτέ για το Σαββατοκύριακο? Λες πω πω την άρση Σαββατοκύριακο. Πλέον όχι. Γίναμε. Ναι, πλέον όχι. Δε. Το έχω ξεπεράσει αυτό το θέμα. Είδαμε και το υπερθέαμα το ποδοσφαιρικό χθες. Έτσι, οι ομάδες μας διέπρεψαν. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα πιτσιρίκια μας. Στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα κοντά στον Ολυμπιακό στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Ενώ ξεκίνησε η μέρα πάρα πολύ καλά με ανατροπή στο βόλεϊ. Α, μετά θα σου δείξω ένα δελτίο να παρηγορηθείς. Ας μη μου λέει. Φίλος μου έχει πιάσει. Φίλος μου έχει πιάσει τον Άσο της West Ham με την Chelsea. 6 μονάδες. Έχει πιάσει την ανατροπή στο βόλεϊ. 10 μονάδες. Ένα άλλο μάτς δεν θυμάμαι ποιο και έχει παίξει και τον ΠΑΟΚ. Α, τον Άρη Άσο. Παναθηναϊκός Άρη Άσο. Ναι. Και έχει χάσει τον ΠΑΟΚ. Πάω ξύς ο φίλος και έχει βάλει στην τετράδα. Με 5 ευρώ έπαιρνε 980 και έχασε μόνο τον ΠΑΟ. Τώρα δεν πρέπει να πάει στον Αμπέλ Φερέα να τον πει Αμπέλ, στέλνω το IBAN. Μόνο στον Αμπέλ. Ναι. Σε ποιον να το πάει, πρέπει να γυρνάει όλη τη μέρα να πηγαίνει. Στον Μπίσεσβαρ. Από αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή είπαμε να κάνουμε υπομονή. Αλλά κάποια πράγματα δεν σηκώνουν υπομονή, ρε φίλε. Δεν. Είδαμε λοιπόν μετά, φάγαμε τις πίκρες μας και απόγευμα και βράδυ. Εντάξει. Ιούλιος είναι μωρέ τώρα, δηλαδή πάρτε το ότι... Ότι κάνουμε λίγο πλάκα, δεν παίζουμε. Ότι θα... χάσαμε φιλικά προετοιμασίας. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα ξέρεις ποια είναι το καινούριο. Περιμένουμε το ΚΑΣ τώρα. Α, ναι. Τώρα ελπίζουμε στο ΚΑΣ. Εντάξει, το μεταξύ δεν έφυγε πολύ. Άλλο ένα γύρο έχει, υποτίθεται. Ένα γύρο και ένα σουβλάκι. Και ένα σουβλάκι. Ναι. Αλλά έρχεται τώρα η ΑΕΚ εδώ μέσα. Εντάξει, και μετά από ντροπή. Πόσα χρόνια είχε να χάσει ο ΠΑΟΚ, ένα μισό χρόνο μες στην έδρα του. Γενικά νομίζω. Παραπάνω, ρε. Όχι, γενικά από ομάδες στην έδρα του. Δεν ήταν κανένα ένα μισό χρόνο αίτητος. Έχασε από τον Ολυμπιακό. Φέτος. Στο πρωτάθλημα. Έχασε. Ναι. Από την ΑΕΚ έχει να χάσει κανένα 3 χρόνια, 4 νομίζω. Με κύπελα μαζί, με ξέρω εγώ με ό,τι να είναι. 3,5 χρόνια νομίζω, κάτι τέτοιο άκουσα. Ναι, κάπου εκεί. Τέλος πάντων. Αυτά είναι για να γίνονται. Έτσι. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Νορβηγίδα τουρίστρια πριν. Α, όχι. Όπως είδες το βιντάκι χθες με αυτόν που υποδέχεται τον πρώτο τουρίστα και είναι Έλληνας. Και πολύ εύστοχο μια σελίδα του Instagram λέει: αυτό είναι βγαλμένο από το Αμάν, λέει. Δεν γίνεται. Είναι κανονικά δηλαδή. Ναι, δεν πέρασε από το μυαλό του ότι παίζει να έρθουν και Έλληνες. Δηλαδή 50-50 είναι. Μη σου πω είναι και παραπάνω πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τα πράγματα δηλαδή. Μόνο σε εμάς. Να πούμε ότι μας ακούτε από τους 107 και 4. Μας ακούτε από το Space 92,2. Αν είστε στο δεύτερο ή τρίτο πόδι στη Χαλκιδική, στο Στριμωνικό Κόλπο, στην Καβάλα, στη Βόρεια Θάσο. Και στο Sound 93,8 αν είστε στην Δαράμα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό η ξεκούραση, αφού πας για ξεκούραση. Και γράφεις το μήνυμα του, αφού κέρδισε λίγο ο Παναθηναϊκός, καλυμμένος είσαι. Ω, ναι, μια χαρά είσαι εσύ. Μια χαρά είσαι. Εντάξει. Καλά πάντα πράγματα. Και εγώ σε αγαπώ, Παναγιώτη. Και, και κέρδισε και στο. Όχι και. Ναι, κέρδισε στην ΚΑΠΑ 17 ο ΠΑΟΚ και κέρδισε και στο βόλιο του Παναθηναϊκού ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί ναι. Ήταν ένας εμφύλιος για τον Παναθηναϊκό. Ναι, συγκρούστηκαν τα μεγάλες μου αγάπες, λες και το βόλεϊ, ας πούμε. Α, βασικά. Τώρα. Κουδόνι ήταν αυτό. Όχι, ήταν από το βίντεο κλειπ. Α, λέω κι εγώ. Το τσατσαρό ήρθε από τις 6. Δύσκολα. Το βόλεϊ, τώρα, άμα πω ότι δεν με ενδιαφέρει ή δεν έχω δει βόλεϊ, θα πέσω να σε φάνε. Θα πέσω να με φάνε, ιδίως ο Παναγιώτης. Μ' άρεσε πάντα το βόλεϊ. Έτσι. Και φαίνεται άλλωστε και από την κορμοστασιά σου. Έπαιζα βόλεϊ στο σχολείο, θυμάμαι, και καλό κιόλας βόλεϊ, αλλά δεν. Όταν τα ακούω αυτό. Ρε φίλε, έπαιζα. Γεννηθεί για γυμναστική, κράβαρη. Ξέρω εγώ, ή στο διάλειμμα, ξέρω, παίζαμε λίγο βόλεϊ. Βαριόμαστε συνέχεια. Μπάλα, μπάσκετ, μπάλα, μπάσκετ. Λίγο βόλεϊ. Και είχα πάει φίλο στο. Είναι σαν άλλε βαριόμασταν όλοι γυναίκε, γυναίκε. Αυτό, ναι, ρε, κάναμε και ένα διάλειμμα. Δηλαδή, κατουρούσαμε και λίγο.
Είχα πάει στο Final Four. Τι είναι αυτό που έβαλες? Χατζηγιάννη. Άλλαξε το. Γιατί? Άλλαξε το. Τα πάμε αυτά. Δεν παίζει Χατζηγιάννης εδώ πέρα. Ναι, δεν παίζει Χατζηγιάννης. Στον αέρα κιόλα. Δύο κομμάτια έχω κιόλα. Δύο κομμάτια πίτσα να είχε. Όχι δύο κομμάτια. Πω. Άλλαξε με δημοκρατικά κιόλα. Δεν θα ξαναπαίξει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Είχα πάει λοιπόν στο Final Four. Ξύνησε, ρε. Είχα πάει στο Ζέτα, εσύ τα φταίει όλα. Ζέτα, ας πρόσεχες. Εντάξει. Έχασε το κελεπούρι και πήγε με το καναβού. Α, ήταν... Λοιπόν, είχα πάει στο Final Four του Ηρακλή τότε στο Παλατάκι. Με πώ λήγονταν μια ομάδα. Είχαν έρθει και κάτι γαλάκια εκεί πέρα και υποστηρίζαν Τουν, Τουρ, κάπως έτσι λεγόταν. Μην με κοιτάς εμένα, δεν τα ξέρω αυτά. Γενικά μου αρέσει να βλέπω βόλεϊ. Στην τηλεόραση, άνετα κάθομαι να δω ένα παιχνίδι βόλεϊ. Έχει ρυθμό, ναι. Έχει ροή, ρε παιδί μου. Τι ροή. Ενώ το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ξέρεις τι είναι για μένα το ποδόσφαιρο, αλλά είναι κάποια μάτς, ρε παιδί μου, που δεν βλέπονται. Ενώ το βόλεϊ έχει ένα ρυθμό, έχει μια εναλλαγή, έχει suspense. Κάτι. Έχει εναλλαγή πλάνο από το φιλέ. Ναι, αυτό. Ο Παναγιώτης λέει: τελικά λέει, δεν βγήκαν τα δύο προγνωστικά μου που έδωσε χθες διπλό Άρη. Αυτό ελπίζω να βγαίναν. Το παράξενο θα ήταν να βγαίναν. Λοιπόν. Ναι, ελπίζω λέει να μην με άκουσε κανένα και να τα βάλει κανένα δελτίο. Θα σα ακούει και θα βάζει τα αντίθετα. Έτσι, μπράβο, υπάρχει αυτό. Ναι. Λοιπόν, να πούμε. Τι μέρα είναι σήμερα. Γιορτάζουμε σήμερα. Τι γιορτάζουν οι ωραίοι. Ωχ, θε μου άρχισε τι βλακίε πριν. Λοιπόν, 184η μέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου στις 6:05, πριν από 3 λεπτά δηλαδή. Ναι, είδηση. Δύση Ηλίου στις 8:53. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Oh, χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά. Βλέπω ανάρτηση Γιουβάνογλου μέχρι τις 11. Δεν ξέρω αν συνδέονται τώρα αυτές οι δύο παγκόσμιες ημέρες. Είναι και παγκόσμια ημέρα άτια. Αγνώστον ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Εμείς τα βλέπουμε λίγο παραπάνω τα άτια. Πάμε στις γιορτές. Πάμε. Καταθέσεως της τιμίας αισθήτως. Πρέπει να έχω και μια καμπάνα. να βαράει. Καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές. Ιουβεναλίου. Τι γλώσσα μιλάει το διαβάζει τώρα, πού μπήκε, στη Ζιμπάμπουε. Εορτολόγιο Ζιμπάμπουε. Ο φύλαρχος Ιουδαλίου. Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Είσαι ο του έκτου, ξέρω. Ιουβενάλιος. Είναι του μάρτυρος Κόιντου. Δεν ξέρω αν με τον Κόντι αν τον Κόεντα είχε. Ναι, ο Κοντοές του πάω. Ναι. Νεομαρτύρων Γεωργίου ξανά, Εμμανουήλ, Θεοδόρου, Μιχαήλ, Θεοδόρου, Ιωάννου και Λάμπρου, γιορτάζει και ο Λάμπρου. τον Εξαμοθράκη. Γι' αυτό τον έβαλε να παίξει. Ναι, πάλι, ναι, πολύ. Ναι. Και εν μάκρη. Και η νέα ή παλιά. Εν μάκρη Εύρου Αθλισάντων. Έχει βάλει το. Που λέει πάνω, ξέρω εγώ, θέλετε να μεταφράσει τη σελίδα στα αρχαία ελληνικά. Τι έχει βάλει τώρα. Πάμε στην Καθολική Εκκλησία. Όχι, φοβάμαι τι θα δείξει η Καθολική, άμα δείξει αυτά η Ορθόδοξη. του Αγίου Όθωνος τη Βαμβέργη. Πού είναι η Βαμβέργη. Πού είναι η Βαμβέργη, άρα. Λογικά η Γερμανία είναι η Βαμβέργη. Ναι. Για να λέει και Όθωνος. Σωστό. Αγίων Μαρτινιανού και Προσέσου. Προσέσω, βάζω, ξέρεις, βάζεις... Σαν το προσούτο, δεν ναι, είναι αυτό κάτι. Ναι. Βάλαμε 8 φέτες προσέσω ψιλοκομμένο. Είναι με μπαχάρια αυτό, ναι, καπνισμένο. Ενώ το προσούτο είναι λίγο πιο... Πιο mild. Ουδέτερη γεύση. Αυτό είναι λίγο πιο καυτερό, να το προσέχετε. Τι λέμε, ρε φίλε. Αγίας Μονεγούνδης της Ερημίτισσας. Δηλαδή, ήταν και Ερημίτισσα, τη λέγανε και Μονεγούνδη. Ναι, γι' αυτό, επειδή τη λέγανε μόνο εγώ, μάλλον ναι, να μην τις... Ναι. Δεν του μπορείς. Αγίου Σουητόνιου. Σουίντον δεν είναι που παίζει. Που... Σουίντον. Σουητόνιου. Και Ιωάννη Φραγκίσκου Ρίτζης. Βιλαρίτζ Ρίτζης. Της έτσι λένε το τέτοιο, το καζίνο στη Λάρισα. Η Λάρισα ήταν έρχονται, πάμε στο Ρίτζης καζίνο. Ιωάννη Φραγκίσκου Ρίτζης. Προστάτη των κατασκευαστών κορδονιών. Δηλαδή από αυτός, τότε βιομηχανία, τι είναι αυτό. Αυτό προστατεύει δηλαδή αυτού που φτιάχνουν κορδόνια. Πήγαινε μέσα, τι κάνουν τα παιδιά. Φουλ πάνε μηχανές σήμερα. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Το 1823 με νόμο. Κατρουγκαλού.
Τι είναι αυτό τώρα, το ΚΣΤΑΦ με νόμο. Τέλος πάντων, επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της επανάστασης. Κεντρικό. Το πόσο? Το 1823. Τα πρέπει να είναι τουρκοκρατίας. Κεντρικό Συμβούλιο Τουρκοκρατίας. Ας πούμε έτσι. Ναι. Καλό ακούγεται. Ας μην το ψάξουμε όχι, καν. Όχι. Εγώ το δέχομαι. Αυτό. Από μένα είναι ναι. Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας. Είδες που συνδέονται. Μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. Ναι. Το 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1976, μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενώνονται, δημιουργώντας ένα ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα το... Πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Εγώ γιατί το ξέρω αυτό. Πολλά χρόνια το από Σταυρόλεξα το ξέρω αυτό, φίλε. Στην τουαλέτα όταν πάω, Σταυρόλεξο πάντα και το έχω πετύχει πολλές φορές αυτό. Πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Ανόη. Α, ναι. Είναι και στην Κρήτη. Τα ανόια της ναι. Κρήτης, ναι. 1998, κύμα καύσωνα πλήττει την Ελλάδα. Ενώ τώρα έχουμε δροσά. Α, τι ωραία δροσιά. Στο Άργος, το 1998 έτσι. Το οριστικό. Στο ή... 98 ήμουν φαντάρος. Πότε πήγα φαντάρος. 98, 27 Ιουλίου πήγα. 27 Ιουλίου πήγα, ναι. Λίγες μέρες λοιπόν πριν, στο Άργος ο υδράργυρος αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Φιλαδέλφια τους 44 βαθμούς. Όλου του αγώνε τώρα με κάσμε. Και στο Τατόι, ξαδέρφου του Ανόη. Είναι το Ανόη και το Τατόι. Τατόι είναι ένα πληθυντικό για τα παιχνίδια στα αγγλικά. Τατόι. Ναι. Τα Χανιά, τα Κύθυρα, την Καλαμάτα και την Τανάγρα στου 43. 2000, το 2000, με την επανεκλογή του Νίκου Κωνσταντόπουλου στην Προεδρία του Συνασπισμού, ολοκληρώνονται οι εργασίες του Τρίτου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Ο κ. Κωνσταντόπουλος συγκεντρώνει το 83,8% των ψήφων. Εξασφαλίζοντας 900. Πάλι Κωνσταντόπουλος. Στην ομιλία του απορρίπτει την πρόταση για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Την οποία χαρακτηρίζει διακήρυξη χωρίς πρακτική εφαρμογή και προσθέτει ότι η στάση του συνασπισμού απέναντι στα άλλα κόμματα διαμορφώνεται με μοναδικό κριτήριο τις προγραμματικές του συμφωνίες. Είναι αυτό που λένε ξύστα με γκασμά. Γεννήσεις. Το 1877 ο Έρμαν Έσε. Πες μου εθνικότητα. Εσέ. Ναι. Έρμαν Έσε. Ελβετός. Απίστευτο. Ναι. Γέρμανο Ελβετός. Αλλά στο δίνω σωστό, ρε φίλε. Μύθο, μύθι αυτό. Μύθι στο ριογράφο. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Και ποιητή. Ναι, τα έχουμε τα ράξει. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946 ο Λύκος της Στέπας. 1904. Αυτό εντάξει, εύκολο να βρει εθνικό. Ζαν Ρενέ Λακόστ. Τούρκος. Ινδός. Γάλλος τενίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι. Τενίστας. Τενίστας, παιδί. Γι' αυτό φοράνε Λακόστ και χορηγίες και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Από το ίδιο βάρελ. 1939, Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Και εδώ ταιριάζει το προηγούμενο που είπα. Θάνατη, 1843, Σάμουελ Χάνεμαν. Εθνικότητα. Άγγλος. Σάμουελ Χάνεμαν. Χάνεμαν είναι ο ποδοσφαιριστής. Χάνεμαν... Δανός. Γερμανός, πάλι. Γερμανός γιατρός, ιδρυτής της ομοιοπαθητικής ιατρικής. 1973, Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννη. Πόσο, τι χρονολογία? Το 1973 πέθανε αυτός. Ο Νίκος Βαρδινογιάννης. Ο παππούς του Τζίγκερ. Ναι. Πώς πρέπει να, γιατί μοιάζει κιόλας στη φωτογραφία. Ο προπάπους του Τζίγκερ. Ναι. Α, και το 2017 πεθαίνει ο Μήνος Κυριακού. Περάσαν 3 χρόνια. Έλληνας μεγάλο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης του Αντένα κτλ. Αυτά από μένα. Φεύγω. Ξέρεις, αυτά από μένα. Γεια σας. Ναι, να. Τι θες να πούμε εφημερίδες τώρα, να πούμε τα αθλητικά. Α, όχι, να πούμε τα προγνωστικά μας, ρε πρώτα. Ναι. Να πούμε τα προγνωστικά μας. Τράκαρες στο μικρόφωνο. Ναι. Καλά είσαι. Καλά. Το μικρόφωνο. Έχει μερικές απώλειες.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάναμε χτες με τα προγνωστικά. Arsenal Norwich 4-0. Μεγάλη Arsenal, μας πήλωσε και τους δύο. Ωραία. Everton Leicester 2-1. Χι το δώσαμε. Και οι δύο. Bournemouth Newcastle 1-4. Αυτό εγώ το δώσα. Χι το δώσα. West Ham Chelsea 3-2. Άσος εγώ. Άντερε! Μεγάλη, μεγάλη West Ham. Μια φορά είπα την Chelsea, τη στήριξα και. Διπλό το έδωσα. Όχι, χι το έδωσα. Χι το έδωσα. Πολύ τη στήριξα. Λοιπόν, πάμε. Ελλάδα. Μετά. Ναι. Παναθηναϊκός Άρης 2-0. Ναι, εγώ το έδωσα χι, εσύ το έδωσα σου. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-2. Άσο και οι δύο το δώσαμε. Ναι. Ολυμπιακός Όφη 2-1. Άσο το δώσαμε και οι δύο. Ποιος είναι αυτός που έβαλε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού? Ο Χασάν. Α, γιατί το γράφουν κόκα. Τι? Κόκα τον γράφουν εδώ. Ξέρουν κάτι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ δεν. Πάμε Ισπανία. Αλαβές Γρανάδα 0-2. Άσο το δώσα εγώ, όχι το δώσα εσύ. Ωραία. Το έχουμε αυτό, νομίζω. Αυτό άμα κάνουν ένα συστηματάκι. Ναι, είμαι, όταν κάνει ένα λάθος, κάνει κι άλλο. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ωραία εκτέλεση. Είδες, πιο lounge, πιο. Ναι. Βαλένθια Αθλέτικο Μπιλμπάο 0-2. Σύχαμα της Βαλένθια. Να διαλυθεί αυτό το πράγμα. Ναι, να διαλυθεί αυτή η ομάδα. Τη συμπαθούσε αυτή την ομάδα κάποτε. Τι το δώσαμε αυτό, άσο. Άσο και ίδιο. Βαγιαδολίδ Βλεβάντε 0-0. Χι το δώσα εγώ. Εγώ. Άσο δεν πειράζει. Άσο δεν πειράζει. Μπέτς Βιγιαρεάλ 0-2. Άσο το δώσα εγώ, χι το δώσα εσύ. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά δεν δώσαμε άλλα. Ίντερ. Ιταλία. Ιταλία. Πού είναι, Ιταλία. Ιταλία. Έλα. Ιταλία. Βρήκα. Ίντερ Μπρέσι 6-0. Ναι. Ναι. Άσο το δώσαμε και οι δυο. Και νομίζω το δώσα και 3-0 εγώ αυτό. Όχι. Όχι. Δεν έδωσε σκορ. Μπολόνια Κάλιαρη 1-1. Την έδωσα αυτή τη σοπαλία, την έπαιξα κιόλα. Εσύ έδωσε άσο και εγώ δώσα χ. Αλήθεια. Ναι. Σε δελτίο μου το είχα αυτή την σοπαλία. Βερόνα Πάρμα 3-2, εδώ το έχω δώσει άσο σίγουρα. Άσο το έχει δώσει. Ναι. Ναι. Εγώ το δώσα χ. Λέτσε Σαμπτόρια 1-2. Και αυτό νομίζω το δώσα. Άσο χ δώσαμε και δύο. Σπαλ Μίλαν 2-2. Ντροπή. Διπλό δώσαμε. Την τελευταία ρε φίλε. Σπαλ με κόκκινη κάρτα. Σπαλ και δεν μπορεί να νικήσει. Ρε Μίλαν. Βρε Μιλανίτσα. Φιωρεντίνα Σασουόλο 1-3. Άσο και δύο. Καλά πήγε αυτό. Πήγαμε καλά. Καλά πήγε αυτό. Εγώ πήρα 3, 4, 6. Πού τα βρίσκει αυτά τα 6 ρε φίλε. Κάτσε φίλε, 6 βαθμού. Και εσύ πήρε 3, 5. Άντε και μειώνει. Στην κακή μου μέρα και πάλι 1-2. Σάλπισε η Βυζαντινή αντεπίθεση. Σάλπισε. Κάτσε να δω. Σάλπισε. Α. 10, 16, 27 πήγαμε στη διαφορά. Πόσο? 9, 16, 27. Ωραία. Τελευταία μέρα σήμερα. Προγνωστικών. Ε. Ναι. Ναι. Αύριο Παρασκευή είναι ναι, 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 ναι. Γιατί με τρόμαξε. Λοιπόν, τι πάμε Premier League. Τι πεθαίνει. Έχει σήμερα. 8 η ώρα. Πεθαίνω όντως. 8 η ώρα Sheffield United Tottenham. Διπλό. Χ θα πω εγώ. Ναι. Manchester City, Liverpool στις 10 και 4. Ντέρμπι κορυφής. Εγώ χ θα δώσω. Εσύ θα δώσεις άσο. Εγώ θα δώσω διπλό. Εσύ θα δώσω άσο. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, δεν χάνω εγώ από αυτούς. Τι άλλο να δώσουμε εδώ. Ισπανία. Τι έγινε και πρωί το βάζουν το αντίθετο. Το δικό μας. Α, παπουτσάκι όμως. Όχι αυτό το παπουτσάκι μας. Ωραίο. Με αυτά τα. Δεν πάει, όχι. Δεν πάει. Με το ντύσιμο δεν πάει. Ναι. Έχει αυτή την πράσινη λεπτομέρεια. Αλλά είναι ωραίο. Πρέπει να τον καδράρει λίγο το καμεραμάν γιατί τον έχει εκτός. Να φύγει σε λίγο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πάμε Ισπανία. Εϊμπάρο Σασούνα. Άσο. Εϊμπάρο Σασούνα. Άσο, ε. Εϊμπάρο Σασούνα. Χ θα δώσω εγώ. Ναι. Σοσιεδάδ Εσπανιόλ. Έχει δώσει 3 χινάρια συνεχόμενα. Αλήθεια, δεν πειράζει. Σοσιεδάδ Εσπανιόλ, λες και θα πιάσω. Άμα δεν βγει και αυτό, άσο. Ναι, ρε φίλε. Δεν ξαναδεί. Ναι, ναι, ναι. Θα ξαναδεί. Κι εγώ άσο. Ρεάλ Χετάφε. Ρεάλ τελειώνει το πρωτάθλημα. Όλα καλά. Χι. Άσο εγώ. Ιταλία. Αταλάντα Νάπολη. Αταλάντα Νάπολη. Περίεργο μάτς. Αταλάντα Νάπολη, εγώ θα δώσω. Διπλό θα δώσω. Ναι. Ωραίο χινάρι, μηδέν. Ωραίο, ναι. Ναι. Και Ρώμα Ουντινέζε. Άσο. Χι. Έχουμε κάτι άλλο. Τουρκία, όχι. Αυτά. 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 Και για σήμερα.
Κάτσε να ετοιμάσω εγώ και τις εφημερίδες μου. Μας έκοψες πολύ υλικό από τη μουσική με το Χατζηγιάννη που μας αρνήθηκες. Όχι ρε, ποιος Χατζηγιάννης. Γιατί μας πολεμάτε έτσι κύριε? Ξέρω, ούτε είδα, ούτε και άκουσα για ναρκωτικά. Ο συνεργάτης του Μαρινάκη στο Ντουμπάι και βασικός κατηγορούμενος στη δίκη για τον Ουράν, Εμίλιος Κοτσόνης, αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Τι, εφημερίδες άνοιξες? Όχι, όχι, ένα δισογραφικό site. Μάλιστα. Το οποίο... Και ο Φίσας τα... Ο Τάκης. Όχι, για την άλλη υπόθεση. Ναι. Που είπε ότι εντάξει, μου τα είπαν λίγο φουσκωμένα, μου τα παραείπανε ρε παιδί μου και δεν τα εννοούσα έτσι. Ναι, και δεν ήμουν καλά εκείνη την ημέρα όταν τα είπα και. Ναι, Δεν αποδέχομαι. Δεν αποδέχομαι. Μάλιστα. Τι έφαγες χθες? Α, ναι. Το σκεφτόμουν στο σανσέρ τώρα που ανέβαινα. Αυτό που έφαγες. Τόσο καλό ήταν. Όχι. Μ' αρέσει, αλλά δεν είναι κάτι. Φασολάκια. Είναι από τα χειρότερα μου φαγητά. Γιατί ρε φίλε, χρόνια, φρέσκα ξέρω. Είναι τώρα αυτή την εποχή, δεν είναι κατεψυγμένα. Δεν είναι, ας είναι και... Με ένα τούβλο φέτα επάνω. Ας είναι μπαγιάδικα φρέσκα, μόνο με μπριζόλες. Ρώσικη σαλάτα. Ρώσικη, ωραία. Ναι, ωραία. Ναι. Εγώ δηλαδή ξέρεις τι θα έκανα, θα άφηνα τα φασολάκια, θα ήμουν με ρώσικη ψωμί συνέχεια. Μ' αρέσει φίλε και μ' αρέσει βάζω το τυρί εννοείται πάνω στα φασολάκια και το τυρί λίγο παπαριάζει από το ζουμί των φασολακίων. Ξέρεις αυτό το μπορεί, δεν το μπορεί αδερφός μου αυτό. Άντε. Δεν θέλει λέει, να κουμπάει το τέτοιο. Λες, επιβάλλεται. Εγώ το βουτάω το τυρί μέσα. Δηλαδή βάζω το τυρί και από πάνω βάζω τα φασολάκια. Και εγώ, ναι. Και κατά τη διάρκεια που έχει παπαροποιηθεί το τυρί, μ' αρέσει να το τρώω έτσι. Ναι. Εσύ τι έφαγες? Α, και το βράδυ τι έφαγα? Κάτι ωραίο έφαγα το βράδυ. Όπου τι έφαγα ρε το βράδυ? Γύρισα σπίτι, πριν τη βόλτα. Δεν θυμάμαι. Εγώ έφαγα κολοκυθάκια γεμιστά. Α, έκανα ένα ωραίο κρύο σάντουιτς το βράδυ. Έβαλα ντοματούλα, ζαμπόν, κασέρι, πιπεριά σε ένα ψωμί σαν αράβικη πίτα κάπως έτσι. Λεπτό ψωμάκι ωραίο. Δεν το πάτησες? Μαγιονέζα, όχι. Κρύο ήθελα να το φάω. Ντοματούλα, μαγιονέζα μέσα, ζαμπόν, κασέρι και πιπεριά. Μάλιστα. Ναι, τίμιο. Εσύ για πες τι. Εγώ έφαγα κολοϊθέκι γεμιστά. Ωραίο. Και είχα... Φεύγοντας από εδώ, χθες το πρωί πήγα, πήρα κρύα μπουγάτσα παγωμένη. Πώς το λένε, τέτοιο ρε παιδί μου, όχι ψημένη. Την παίρνεις ρε παιδί μου, ναι, 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 ναι. Και το απόγευμα χτύπησα και μια μερίδα μπουγάτσα έτσι γλυκιά. Ναι. Ναι, ναι, δυνατή τέτοια. Δυνατή από... Οργή Κιμ Γιονγκ Ουν. Πείραξαν τη γυναίκα του και ανατείναξε κτίριο. Πού το παράξενο. Την πείραξαν έξω από το κτίριο απλά. Ξέρεις, ήρθε ένα τσαντάκι, την πείραξε και ήρθε με το χειρολονοτζάκι που λέγαμε χθες. Ναι, ναι, ναι. Και απλά, ήταν δίπλα σε αυτό το κτίριο, γκρεμίστε το. Να μην θυμάται κανείς. Ισόβιος πρόεδρος ο Πούτιν, οι Ρώσοι τον θέλουν ηγέτη τους ως το 2036. Πέρα από κάθε απαγόρευση, ξέρετε. Ναι, ξέρετε, εμείς ναι, το θέλουμε. Ναι, ναι. Ο Πούτιν είχε γίνει, νομίζω, και είχε γίνει πρωθυπουργός για να μην έχει ναι, συνεχόμενη... Ναι, εκεί με το Μετβέντεφ κάνανε μια άλλαξο βαριά. Ναι, και αυτός μπορεί να είναι για πολλά χρόνια, να κάνει έτσι εναλλαγές προεδρίας πρωθυπουργίας, οπότε να είναι για καμιά 700 χρόνια... Ξέρεις τι, το σημερινό θέμα της εκπομπής, το οποίο το είχαμε αφήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, από την προηγούμενη μέρα, είναι το αν την πέφτει ο κόσμος από τα social media από κοντά. Αλλά δεν το είχαμε θίξει καθόλου, δηλαδή έτσι αρκετά. Το είδαμε πολύ πάνω-πάνω. Ναι. Και θέλω λίγο τη γνώμη σου. Εσύ, είσαι υπέρμαχος του καμακίου του από κοντά. Είναι πιο ωραίο. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, βλέπεις και την αντίδραση. Φωτό. Ναι, ρε παιδί. Υπάρχει γλώσσα του σώματος, πιστεύω. Ναι. Βλέπεις τα μάτια, βλέπεις την αντίδραση και βλέπεις αν σε παίρνει να συνεχίσει ή όχι. Ενώ από τα social media παίζουν δύο σενάρια για μένα. Ναι. Είτε να νομίζεις ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά τελικά οι απαντήσεις να είναι πολύ. Τυποποιημένες και να μην μπορείς να... Καταρχήν στα social media δεν μπορείς να καταλάβεις πώς γράφει ο άλλος κάτι. Ναι. Με τι χρειά, με τι τρόπο το γράφει. Και δεύτερον, μπορεί εγώ να πω τώρα το έχω κάνει. Θα πεις ιστορία. Όχι.
μπορεί να σε παίζει η άλλη. Mm. Δηλαδή να πει πω με έστειλε τώρα αυτός ο χλιμίτζουρας μήνυμα ρε παιδί μου, ας κάτσω να παίξω μισή ώριτσα μαζί του καθώς περιμένω να περάσει η ώρα για να βγω έξω ή να κοιμηθώ ή οτιδήποτε άλλο. Και σε παίζει ότι ναι και ξέρεις ναι και εγώ χαίρομαι που μιλάμε και ναι τι κάνεις και να βρεθούμε κάποια στιγμή να πάμε για καφέ και μετά. Ναι μωρέ να βρει να κανονίσουμε. Ναι, ναι γιατί όχι. Ωπα αυτό το γιατί όχι. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω θέμα, κλασική απάντηση. Εμένα δεν με το έχω ποτέ. Είναι για, εμένα μου τη δίνει. Δηλαδή, είτε μιλάω με φίλο, είτε μιλάω με κοπέλα και μου λέει δεν έχω θέμα. Τώρα ας είναι. Τώρα, δεν είναι χειρότερο νομίζω. Κομμάτια να γίνει. Ναι, δεν μου το έχουν πει εμένα ποτέ αυτό. Δεν έχουν τολμήσει να το πούμε. Τώρα τελευταία το απαντάω κιόλας. Λέω άλλο δεν έχεις θέμα και άλλο θέλεις. Δηλαδή, λες τον άλλον, πάμε στο Κόσμος για καφέ. Ναι. Δεν έχω θέμα. Εντάξει, αυτό μπορεί να εννοεί ότι δεν θέλει να πάει απαραίτητα στον κόσμο. Με πες, δεν θέλω. Πες. Πες, ξέρω εγώ, πάμε κάπου άλλο, πάμε Κρίνη, πάμε κέντρο. Δεν έχω θέμα. Ή δεν έχεις θέμα ή θέλεις. Ναι. Αυτό. Έχει έκθεση βιβλίου. Αυτό είδα κι εγώ. Γιατί δεν βρέχει. Έλατε. Κυριακή Δευτέρα νομίζω βρέχει. Α, θα πούμε τον καιρό μετά, θα στα πω. Κυριακή Δευτέρα λίγο πέφτει η θερμοκρασία και μια βροχούλα τη φάμε. Επειδή μάλλον το αλλάξαμε τώρα, δεν πρόλαβα να το πάρει ήδη ο καιρό. Λες. Γιατί αργήσαμε φέτος. Ναι, ναι, το ξεγελάσαμε. Το ξεγελάσαμε. Πρέπει να πάμε και με έκθεση βιβλίου. Να... Πηγαίνεις έκθεση βιβλίου. Ναι. Πηγαίνω. Πηγαίνεις για ποιο λόγο. Από μικρός πηγαίνω έκθεση βιβλίου. Για ποιο λόγο. Για να πάρω βιβλία. Για να πάρεις. Παίρνεις τελικά. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά ο μικρός πιο εύκολα έπαιρνα γιατί δεν είχα έτσι αυτό το. Θα πάω σε μαγαζί για να πάρω βιβλία. Τώρα, αν θέλω να πάρω βιβλίο, πάω και σε μαγαζί. Δεν έχω θέμα. Απλά είναι έτσι, σαν παράδοση, σαν έθιμο αυτό με την έκθεση βιβλίου. Κάνω τη γύρα μου 2-3 φορές. Τα γυρνάω πάνω κάτω τα βιβλία όλα, κοιτάω. Εμένα μου αρέσει η βόλτα στην έκθεση βιβλίου, αλλά εντάξει. Εγώ είμαι πάω, δηλαδή θα πάρω από βιβλίο μέχρι και κόμικ. Δηλαδή έτσι. Και έχω το άλλο το κακό, ρε φίλε. Ενώ μου αρέσουν τα βιβλία, δηλαδή άμα πέσει στα χέρια μου ένα καλό βιβλίο, μπορεί να το διαβάσω κιόλας. Ακραίως. Ναι, αλλά δεν θα πάω να πάρω βιβλίο, δεν θα πάω να ψάξω βιβλίο. Πρέπει να πέσει στα χέρια μου ή να μου πει κάποιο, άρε, διάβασα αυτό. Α, ναι, τι είναι αυτό. Για να το δω, αυτό, το πάρω να το διαβάσω. Mm. Ναι, εγώ έχω με τα βιβλία μια σταθερή επαφή. Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα με τα βιβλία. Ότι άμα τα αφήσεις, μετά είναι δύσκολο να ξαναπιάσεις να ξεκινήσεις να διαβάζεις. Ναι, ναι. Είναι χόμπι που το θέλει να γίνει συνήθεια. Πενταετή νοσηλεία σε ψυχιατρίο στον 50χρονο Μητροκτόνο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm. Πριν. Ναι. Θες να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή. Ναι, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ετοιμάσουμε εδώ και τις εφημερίδες γιατί τις ψάχνουμε, να σου πω την αλήθεια, εδώ και λίγη ώρα. Γιατί? Α, τώρα μου τις έβαλε, τώρα μου τις έβαλε. Ωραία. Στέλνετε FM, αφήνετε ένα κενό και αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54222. Επιστρέφουμε και με ανοιχτές γραμμές φυσικά 23-10-287-888. Να διαβάσουμε εφημερίδες και να σχολιάσουμε λίγο τα χθεσινά τα μάτια. Ναι, ναι, έχουμε και αυτό, έχουμε και αυτό το πράγμα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και ερχόμαστε σε λιγάκι. Με τον Τζάκι να τρέχει. Αχ, τι ωραία! Αχ, τι ωραία! Είδες τι ωραία! Τώρα μπήκε και πιο. Σε λίγο θα παίξει και Χατζηγιάννη. Εδώ είμαστε. Είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 7. Ακούτε αθλητικό Λίμπερο 107,4. Με Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη. Με Κωνσταντίνο Τσίψη. Τι διαβάζει εκεί πέρα όλο περισυλλογή και σπουδή. Καλοκαιρινή σαλάτα με προσούτο, πεπόνι και παρμεζάνα. Μιξάρεις τέτοια φρούτα και σαλάμια και γασέρια και λοιπά. Όχι, αλλά δεν με χαλάει ιδιαίτερα. Ναι. Νομίζω η αρχή έγινε με το καρπούζι και τη φέτα. Ναι. Ναι, δηλαδή, εντάξει, τώρα το. Ναι. Τι? Ο συνδυασμός τώρα αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν σ' αρέσει το καρπούζι με τη φέτα. Όχι, όχι, το πεπόνι με το προσούτο δεν μου κόλλησε γιατί, καλά. Ωραίο, δεν ξέρω. Ωραίο φορέντε. Ενώ μου αρέσουν και τα δύο. Βγάζουν μια γλύκα ένα τέτοιο όλο μαζί. Ναι, ναι, όντως. Αγαπημένος φρούτο. Μπανάνα. Μπανάνα, ναι. Ναι, ήμουν σίγουρος. Καλημέρα στο Θοδωρή. Μπα, δεν άκουγε αυτό. Δεν δουλεύει. Δουλεύει ο Παναγιώτης τώρα. Δουλεύει ο Παναγιώτης. Α, ναι. Όχι, και γράφει. Όχι, πληκτρολογεί. Τρέμω. Καλά κάνεις. Τρέμω. Τα μουζ μου λάθη. Όλγα τρέμεις. Εγώ τώρα τελευταία έχω πάθει μια ψύχωση με τα νεκταρίνια. Πολύ μ' αρέσουν, φίλε. Και. Έτυχε την προηγούμενη εβδομάδα να μας φέρει κάποιος έτσι δώρο νεκταρίνια δικά του, τα οποία τα είχε κόψει λέει πριν από λίγες ώρες με το δέντρο. Και ήτανε ό,τι πιο νόστιμο νεκταρίνι έχω φάει. Ναι.
Και κάποια στιγμή πριν 4-5 χρόνια το χειμώνα με είχε πιάσει τρέλα όμως, ιστερία, κανονική, ξυπνούσα και έλεγα πάω να πάρω πορτοκάλια τώρα. Πάω να πάρω πορτοκάλια. Ποτέ. Και εγώ ήμουνα του ποτέ, αλλά ήταν ένας χειμώνας στον οποίο μπορεί να έφαγα και 100 κιλά πορτοκάλια, μπορεί και παραπάνω. Στημένα όμως, τάστιβα. Ναι. Δεν μπορούσα να τα φάω έτσι. Ακόμα δεν μ' αρέσει να τρώω πορτοκάλι. Εννοείται, ποιος τρώει έτσι. Ειδικά με είναι και κρύο και ξινό, δεν τρώγεται. Ενώ στημένο είχα. Ο συνδυασμός μου αγαπημένος τότε, και το κάνω ακόμα, αλλά εκείνο το χειμώνα μου είχε πιάσει η ιστερία. 3 πορτοκάλια, 1 λεμόνι. Να την προσέξεις την ιστερία, γιατί. Ναι. Εξελίσσεται. Μήλα επίσης δεν μ' αρέσουν. Έγινε μερικά πολύ νόστιμα όμως, ρε φίλε. Ναι, τα πράσινα, ναι, μόνο εκεί. Πολύ ωραία. Ναι, τα κόκκινα, όχι, με τίποτα. Σαν να τρως σκόνη από ηλεκτρική σκούπα. Παλιά έτρωγα μόνο αχλάδια, δεν έτρωγα μήλα, αλλά τώρα δεν τρώω αχλάδια. Πολύ ωραίο το αχλάδι και μ' αρέσουν πάρα πολύ, θα διαφωνήσει, είμαι σίγουρος. Σίγουρος, ακτινίδια. Ναι, μ' αρέσουν. Αλήθεια. Αλλά θέλω να είναι ξινά, αλλά μαλακά. Όχι, αντίθετα. Σκληρά και ξινά. Δεν μπορώ να είναι εκείνο το σαν μίξα που είναι σαν. Ναι, πιάσε τέτοια τώρα. Ενώ το άλλο που είναι. Αντί για πράσινο που έχει ψιλομαυρίσει. Ναι. Και το πατάς και είναι σαν. Όχι, πιάσε ξινό τέτοια. Πώς το λένε, λίγοσα. Κορόμιλα τώρα τελευταία. Αυτό που λέει. Τα τζάνερα. Με τα τζάνερα, με τον τζάνερα. Φέτος δεν τα είδα. Δεν περάσαμε. Μείνανε σπίτι με τον κορονοϊό. Πόπο, ήτανε. Θα πω ιστορία, θα πω ιστορία. Το έχω έτοιμο, το έχω έτοιμο. Δεν το κλείσα, να σου πω την. Όχι, το κλείσα. Αμάν, ρε, αμάν, βρεσί. Γιατί, έλα, γιατί λέω έτσι ιστορία. Κάτσε. Για να μην πεις με μαλλού, να πεις τέτοιο. Να πεις με. Θα σε μαλούσω. Να πεις με μπορμπόκι. Να πεις με μπορμπόκι. Ο μαλλούς, ρε φίλε. Αυτό είναι σιβαρά το τζάκ. Όχι, αυτό ακούσει σαν. Ναι. Σαν να χτυπάει κάποιο παλαμάκι, αυτό εννοεί. Σαν κολοσκάμπυλα. Τι να το αφού αυτό ακούστηκε. Πλέον καταλαβαίνεις ότι δεν κάνει καμία προσπάθεια, καμία προσπάθεια να κάνουμε. Αφού αυτό ακούστηκε. Πρέπει να βρω ένα και με βογκιτά. Πάρτα. Και με βογκιτά πρέπει να βρω. Ο Κουσγούλης τώρα πρέπει να πει ιστορία μετά από αυτό. Λοιπόν, τζάντερα φίλε. Μου έχουν φέρει ένα τι, Παναγιώτης μήνυμα. Έστειλα ένα μήνυμα Παναγιώτης, πολύ, όχι κακό, πολύ ναι. Ρεαλιστικό και αληθινό γιατί με εντάξει. Άντε, πες το. Αυτή τη φωτογραφία που ανέβασα, ναι. Λέει, όχι δεν είναι μηνύσιμο, γιατί λέει, δυστυχώς λέει, φαίνεται η ηλικία της στο χέρι. Πω, τη δίκασε. Πω, είσαι πολύ σκληρός, ρε Παναγιώτη. Τη δίκασε. Πολύ σκληρός. Τη δίκασε. Όντως, στα χέρια και εδώ και στο λαιμό φαίνονται αυτό τον κάμεραμαν τον αγαπάω. Λοιπόν, είχε φέρει ένας τζάντερα κορόμιλα, εκεί που δούλευα παλιά. Μιλάμε όμως ότι έφερε ας πούμε ένα τελάρο. Τα θες μεγάλα ή μικρά τα τζάντερα? Έχει κάτι άλλο που είναι σαν μήλα να πούμε τα πούμε. Όχι, όχι τόσο πολύ. Αλλά ούτε και πολύ μικρά. Καλό παιδί να είναι. Λοιπόν, και είχα φάει φίλε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σήμερα εμένα ήλιωσαν τα παγάκια. Κάτσε, κάνω το άλλο τώρα που έχω κρύο. Ωραίο. Μην το κάνεις δυνατά όμως και γίνει καμιά έκρηξη εδώ μέσα. Λοιπόν, και είχα φάει. Αρθώ να βρω το μικρόφωνο έτσι. Ναι. Είχα φάει κάνα κιλό τζάντερα, φίλε. Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί πόνο σου μιλάω. Όπως και τα σίκα, άμα φας πολλά. Σ' αρέσουν τα σίκα. Ναι, αλλά δεν τρελαίνομαι. Σ' αρέσουν ή δεν σ' αρέσουν? Δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα. Ναι. Εντάξει, μ' αρέσουν. Είχα μια σικιά στην αυλή μου πριν 4 χρόνια πέντε. Και λόγω μου έλεγε έθεις να κάνουμε παρέα. Ναι. Θες να βγούμε σήμερα και δεν έχω θέμα. Και έβγαζε εκπληκτικά σίκα. Εκπληκτικά. Και έβγαζε πάρα πολλά όμως. Είχα θέμα, δηλαδή τα μοίραζα παντού. Κατέβαινα στο Θεσσαλονίκη στους γονείς μου και τους πήγαινα μια σακούλα σίκα. Τίποτα. Τα κυδόνια σ' αρέσουν? Όχι. Γλυκό? Όχι. Έλα ρε. Δεν τρώω γλυκά το κουταλιού, καταρχήν, δεν τρώω τέτοια. Δεν ξέρω αν το κυδόνι. Βάλε λίγο μουσική από κάτω. Έχω φούτου τζάκι, αυτό είναι ιστορία. Τέλειωσε ιστορία. Τέρμα ιστορία. Η αγάπη τώρα τέρμα. Το fan club του Ρέμου συνεχίζεται. Εννοείται. Τι έλεγα για τα κυδόνια. Είχα και κυδονιά στην αυλή μου. Και εντάξει, τα κυδόνια εννοείται δεν τρώγονται ομά. Νομίζω, είναι πολύ στιφά.
Αλλά τα είχα κάνει στο φούρνο με κανελίτσα, ξέρω εγώ, ψημένα και γίνανε δυνατά. Πολύ δυνατά, να ξέρεις. Είσαι, είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που λένε πω, να φάμε ένα φρουτάκι, τώρα το πεθύμισα, που το τρώνε με όρεξη, ή είναι αυτό που το αναγκαστικά. Εγώ είμαι από αυτούς που, αν βρεθεί ένα χάπι το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα φρούτα, θα παίρνω χάπι. Μου έχει τύχει να αγοράζω κιλά φρούτα χωρίς να θέλω να αγοράσω. Χωρίς να θέλω να τα αγοράσω. Πήγαινα, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ ή λαϊκή να πάρω ψάρια, ας πούμε, και έπαιρνα και 5 είδη φρούτων. Έπαιρνα, ας πούμε, 3 κιλά φρούτα. 5 κιλά φρούτα. Από τα οποία 5 κιλά ζήτημα να τρώγα το 1 κιλό μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αλλά χαλούσαν, τα πετούσα. Με ελκύουν τα φρούτα, αλλά δεν μπορώ να τα φάω, ρε φίλε. Δηλαδή, αν δεν μου τα φέρει έτοιμα κομμένα. Ποιο έχει κάτι να κόψει φρούτα. Βγαίνει, ας πούμε, να είμαι απόγευμα. Καραντίνα τώρα. Εποχή καραντίνα, θα σου πω. Ναι. Τυχαίνει να είμαι στον υπολογιστή να παίζω το μάνατζεράκι μου εκεί με το καφεδάκι μου. Απόγευμα, ξέρει τώρα πώ περνούσαμε στην καραντίνα. Ναι. Και έρχονταν η μάνα μου, ας πούμε, στο δωμάτιο με ένα μπολάκι, με ένα πιάτο. Με να, φρούτα, τα διάφορα, μιλά, ροδάκι, ναι. Να μήλα, ξέρω εγώ, μανταρίνι, καχτινίδια. Ερφίλε, τα τρώγα, τα τσάκιζα. Και τελείωναν και ήθελα κι άλλο. Αλλά να πάω εγώ να πλύνω, να καθαρίσω, να μπω στη διαδικασία, να σηκωθώ και να πω πάω να πάρω δύο φρούτα να φάω. Ποτέ. Ποτέ. Εκτός σου λέω από κάτι τέτοιες περιόδους να με τα τζάντα, λίγο με τα νεκταρίνια και με τα πορτοκάλια. Αυτό. Τι είναι στον ελληνικό στρατό και είναι και παράλληλα ξινό. Το φανταρίν. Μάλιστα. Εγώ επίσης αυτό, μιας και επίσης για τα ψάρια, εγώ είμαι και για τα ψάρια με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή και για τα ψάρια, μα βρεθεί ένα χάπι, θα παίρνω χάπι. Τι λες. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Εμένα, αν μου βάλεις το πιστόλι στο κεφάλι και μου πεις από εδώ και πέρα, από αύριο, θα τρως μόνο ψάρια ή μόνο κρέας. Μόνο κρέας. Μόνο ψάρια. Λάτρης των θαλασσινών γενικά, αυτό, έτσι. Αυτό δεν ακούσει. Ποιο? Το μόνο κρέας. Α, ναι. Εντάξει. Λογικό. Μπανάνα, αγαπημένο φρούτο, μόνο κρέας. Εσένα αρέσουν τα ξινά. Ναι, τι σχέση υπάρχει τι τέτοια, ή άμα σ' αρέσουν τα ξινά, είσαι... έχεις μια προδιάθεση για φαλάκρα, αλλά δεν... στα μισά συνειδητοποίησα το που πήγα να βγω. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα. Ναι, πάμε πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, κάτι ξεκινάς με τα... Να δούμε λίγο την φωτογραφία του... Βήματα, ναι. Ποια φωτογραφία. Έχω παρατηρήσει, φίλε Σταύρο, εσύ που στέλνεις κάθε πρωί τη φωτογραφία σου από το αυτοκίνητο με τον καφέ, με το λίμπερο, ναι, συντονισμένο. Ότι δεν υπάρχει γυναίκα δίπλα. Εκτός από αυτό. Εντάξει. Ναι. Το πόμολο της ταχύτητας μόνο το λευγές. Καλημέρα. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι έχει αλλάξει τη μνήμη που έχει το λίμπερο. Και θα πλακωθούμε, ξέρω που μένει. Δεν μας έχει στο 1 ή στο 4. Εγώ πάντα στο 4 ή στο 1 το βάζω. Προχτές μας είχε στο. Κι εγώ στο 4 το είχα. Προχτές μας είχε στο 2. Τώρα μας έχει γράφει FM 3 και δίπλα έχει και ένα πεντάρι. Πέσαμε. Πρώτα απ' όλα στο 2 έχουμε πάντα το Μετρόπολης. Ναι. Όχι. Στο 2. Τι στο 1 τι είχε. Μουσικό πάντα. Όταν είχα. Κοσμοράδιο, είχα σε τέτοια. Σίγουρα. Σε Κοσμοράδιο. Ναι, εννοείται. Έχω μια, κοίτα τώρα, έχω μια μπάρα που έχω μόνο ελληνικά. Εγώ με μουσική, μπάρα έχω μια μπάρα που έχω μόνο ξένα και έχω μια μπάρα που έχω αθλητικά. Οπότε τα έχω τώρα στο. Ωραίο, ναι, ναι, ωραίο, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Για να αλλάζω. Αλλά στο 2. Δεν είναι, όχι. Πρώτα απ' όλα είναι ή στο 1 γιατί είναι νούμερο 1, ή στο 4 γιατί έχετε 107 και 4. Έφυγε, λέει η γυναίκα. Α, είναι παντρεμένος ο Σταύρος. Όχι, όχι. Σχεδόν. Όχι, είναι μια γυναίκα που την έχει να κάνει. Κοίτα, ουσιαστικά είναι, αλλά δεν το ξέρει και αυτός. Ναι, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Και, να θέμα που μπορούμε να θίξουμε, ρε φίλε. Το πότε έχει σχέση και το παίρνει χαμπάρι. Όχι. Έχει μία σχέση. Μεγάλη. Έχω. Δυνατή κιόλα. Χωρίζει. Χωρίς κανένα προφανή λόγο. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή γιατί χώρισες. Και μάλιστα γιατί σε έχει χωρίσει. Α, ναι, αυτό. Σε έχει χωρίσει. Σπάνια. Προσπαθείς μήπως και. Αλλά δεν. Δεν υπάρχει διάβολος επικοινωνίας. Προσπαθείς. Τα δέοντα. Και τα ξαναβρίσκεις μαζί της μετά από ένα χρόνο. Είσαι υπέρ ή κατά. Κατά. Κατά, ναι, τι. Γιατί μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο μέρες είσαι. Α, τι ωραία, τι καλά. Μετά λες πού πάει. Καλύτερα ιδέα.
Τι σε σοβαρίστε. Που όπως, καλά, κοίτα. Είμαι υπέρ να το κάνει κάποιος. Εγώ δεν θα το έκανα να ξανακάνει σχέση με το ίδιο άτομο. Αλλά είμαι πολύ κατά. Ναι. Του να. Και δεν ξέρω, είναι και αυτό ένα θέμα που θέλω να θίξουμε μια φορά. Του να έχει γίνει κάτι, να έχει προηγηθεί κάτι κακό. Να σε έχει χωρίσει και μετά να πας εσύ και να συνδεχτεί πίσω. Oh. Λέγοντας το, έλα, τα ξεχνάμε όλα. Ας τα ξεχνάει κάνουμε, όλα. Φύγε, ναι, ας φύγε. Κάνουμε μια νέα αρχή. Ναι, εσύ που έχεις κάνει την κακή ας την κουτσουκέλα. Ας μας δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Ναι, όχι. Εσύ που έχεις κάνει την κουτσουκέλα ή έχεις κάνει οτιδήποτε. Εσύ είσαι το θύμα, ναι, το πραγματικό. Φίλε, δεν το έχεις, ναι, καταλάβει. Ρε, φίλε. Γιατί να το ξεχάσω. Φύγε να σου δει. Φύγε. Να δώσουμε χαιρετίσματα λοιπόν και στο Σταύρο και στην. Πω, θα κάνω πατάτα τώρα. Σταυρούλα. Βίκη, νομίζω. Όχι, Άννα. Όχι, πες αυτό το. Ποια είναι αυτή τη βδομάδα, όχι. Το καταστρέφει τον άλλον. Η Βίκη τώρα ή η Άννα, ρε φίλε μου, έρχεται. Έχω εγώ ένα φίλο που κάνει λάθος ονόματα. Παναγιώτη, έχεις να πεις κάτι εσύ. Που. Γεωργία, ρε φίλε. Γεωργία, ρε. Λοιπόν, ναι, ρε. Άκου τώρα τι γίνεται με τον Παναγιώτη. Θα τον δώσω στεγνά. Θα τον δώσω στεγνά. Ιστορία, κάτσε να. Ναι, πριν πάμε στις εφημερίδες. Λοιπόν, τώρα είναι μια καλή ιστορία αυτή για να υποθεί στον αέρα κατά του Παναγιώτη. Σκύ στον Παναγιώτη, δώστε. Λοιπόν, του δίνω λίγο χρόνο. Ξέρεις, αργό λίγο για να κάνει τα όχι, όχι, μην το πεις και αυτά. Αλλά εγώ θα το πω έτσι κι αλλιώς. Όχι, είμαστε δεν σε... είναι για τα όχι, όχι. Ναι. Είναι για να στείλει το ποσό. Ναι, 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 ναι. Το έχει το IBAN μου. Παναγιώτη, προλαβαίνει. Δεν βλέπω να γράφει, οπότε το δέχεται. Έχει αποδεχτεί τη μοίρα του. Λοιπόν. Ή έρχεται εδώ, γι' αυτό δεν γράφει. Γράφει. Ναι, όχι, δεν γράφει. Οπα, κάτσε, κάτσε, γράφει, γράφει. Και είχε γράψει και πάνω το χθεσινό φαγητό που το ζεσταίνεις για να το φας είναι το ίδιο με το φρεσκοψημένο. Όχι. Αυτό είναι το ξαναζεσταίνω. Αλλά καμιά φορά είναι πιο νόστιμο το φαγητό τη δεύτερη μέρα. Ναι. Κάποια φαγητά. Κάνει μεταφορά τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Α, εγώ δεν κατάλαβα. Φαντάζομαι. Ναι. Εγώ αργό. Λοιπόν, λογικό. Είμαστε σε γενέθλια, στα γενέθλια του Θοδωρή. Και είναι ο Θοδωρής με την κοπέλα του. Ας την πούμε. Ανομαλίες. Ναι, ας την πούμε Αλεξάνδρα, που έτσι ήταν. Ας την πούμε και καλά. Τυχαίο όνομα, μας ήρθε εδώ στο μυαλό. Και λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να πω όχι. Βέβαια, πες είναι την ιστορία. Τέλεια, εξαιρετικά. Και είμαστε μεγάλη παρέα, ρε παιδί μου, αλλά γενικότερα καθόμαστε κοντά σε αυτά τα πηγαδάκια που είναι, ρε παιδί μου. Ούζο, είχατε πει, ναι, ούζο. Ναι, ναι. Όχι ούζο. Επειδή ήσασταν ναι, πολλά τώρα. Κατάλαβα. Ναι. Ναι. Ούζο δεν πίνουν ποτέ. Ανεξάρτητα. Και σε μια φάση κάτι θέλει να πάρει ο Παναγιώτης που ήταν απέναντί μου. Τη στάση 81 καθόταν... την ξέρεις. Τη στάση 81. Ναι. Όχι. 69 και ένα ούζο 12 στο. Αντιπαρέρχομαι, το αντιπαρέρχομαι για να μην πάω φυλακή. Και καθόμαστε, ρε παιδί μου, κοντά-κοντά εμείς οι τέσσερις. Ξέρω εγώ και είναι από δίπλα και ένα άλλο παιδί, ο Άκης, πέντε. Καλό παιδί ο Άκης. Και από δίπλα είναι άλλοι, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρουν, ναι, ρε παιδί μου, άντρες, γυναίκες, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Όχι, πράγμα, θα καταλάβεις. Ναι. Και τεντώνεται να πάρει κάτι ο Παναγιώτης και δεν φτάνει. Ξέρω εγώ, θέλει να πάρει αλάτι, κάτι τέτοιο. Και λέει, Άννα, μπορείς να μου φέρεις το αλάτι. Άννα ήταν η πρώην κοπέλα του. Εννοείται, είχε με την Αλεξάνδρα. Ναι. Περίμενε. Το ακούω εγώ, το ακούει και ο Άκης. Είμαστε σε αυτό το, σε αυτή την αμηχανία. Πρέπει να βάλω εδώ το βύση αμηχανία. Ναι. Το αλάτι θέλω να βάλω. Τι ωραία Θεσσαλονίκη τέτοια. Και μετά ρε παιδί μου. Παίρνουμε λίγο να δω κάνα παίχτη μου πώς τρέχει. Το Λάρσον είχαμε πετύχει την άλλη φορά. Ποιον, το Λάρσον. Το Λάρσον, τότε που ήταν στην καραντίνα. Α, και εγώ τον. Το Ρόουζ. Το θυμάσαι που τον είχα δείξει και λέει, no, sorry. Και λέει. Άννα λέει, μπορεί να μου δώσει έτσι. Εμείς να το έχουμε πάρει χαμπάρι, αυτός να μην το έχει πάρει χαμπάρι. Πώς τον κοίταξε η Αλεξάνδρα. Δεν το άκουσε. Ήταν επειδή μου μιλούσαμε, φωνάζαμε και είπε να ξέρω εγώ. Εμείς το ακούσαμε. Αυτή δεν ξέρω αν το άκουσε. Δεν θα μάθουμε και ποτέ, γιατί δεν υπάρχει πλέον. Ζει, αλλά δεν υπάρχει. Ναι. Και τρώμε όλη μια παγωμάρα και μετά στην επόμενη φάση, μόνο του το διορθώνει και το κάνει τέτοιο. Και λέει, Αλεξάνδρα, ξέρω εγώ, δώσε μου τι έγινε εκεί το πέρα. Το φώναξε μετά, Αλεξάνδρα! Ναι. Καλά, εντάξει. Πιο άβολη και παράλληλα πιο τέλεια στιγμή. Δηλαδή, πάντα θα το θυμάμαι εγώ αυτό. Σου έχει πάντα τύχει να στείλεις μήνυμα σε λάθος άτομο. Λάθος κοπέλα. Ναι. Όχι. Όχι, αυτό το προσέχεις. Γενικά λάθος μήνυμα. Λάθος μήνυμα. Καλημέρα, μωρό μου, ας πούμε, να στείλεις την κοπέλα σου, αλλά να μην το στείλεις την κοπέλα, να το στείλεις ένα φίλο σου, ας πούμε. Όχι. 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 Εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά. Όλα. Ήθελα να γράψω σε φίλο μου καλημέρα και έστειλα. Ευτυχώς φωτογραφία δεν έχω στείλει σε φίλο μου. Κατά λάθος. Για καλημέρα, εσύ στείλεις φωτογραφία. Κατά λάθος. Για καλημέρα, δηλαδή. Όχι για καλημέρα, γενικά, ρε φίλε. Αλλά δεν έχω στείλει
Κατά λάθος σε φίλο μου φωτόγραφο. Γράφει Παναγιώτη. Σκέψου τώρα λέει να σε ακούει η Αλεξάνδρα και να πάρει πέρφα μετά από τόσο καιρό. Φαντάζεσαι. Τι δουλειά κάνει η Αλεξάνδρα? Παίζει βολή. Άρα δεν θα ακούει και τέτοια ώρα. Σπουδάζει. Εγώ νόμιζα θα είναι καμιά τίποτα οδηγός απορριμματοφόρος. Γαλατάσαι. Πολλές φορές ξεχνάω τι ώρα είμαστε εδώ πέρα. Γιατί μετά από το πρώτο δεκάλεπτο είμαι, νομίζω ότι είναι μεσημέρι, ξέρω εγώ, σε τέτοιο επίπεδο. Περνάμε εκεί ρίσιο, τέτοια πιθανό μεσημέρι. Καλό, καλό. Δεν μου αρέσει να το ξέρει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα πολιτικών εφημερίδων και μετά το διάλειμμα αθλητικές. Προλαβαίνουμε να πάρουμε και μια γραμμή που περιμένει. Πάμε να πάρουμε. Καλημέρα σας. Να πούμε όχι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Μισή καρδιά σήμερα. Δεν θέλει να ανοίξει το μάτι να μου. Δεν θέλει να ανοίξει τίποτα. Τι μετά την εμφάνιση χθες, Κωνσταντίνα και Κωνσταντίνα. Τι πράγμα ήταν αυτό. Δηλαδή, πάλι στεναχωρηθήκαμε, πάλι λέγαμε άμα να τελειώσει να μην βλέπουμε άλλο. Πάνω που αναθαρίσαμε λίγο, Τάσο, μετά το διπλό στο Χαλκιδάου. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Λένε αυτό το χάρι, δηλαδή, άμεσα, που βλέπουμε αυτά τα αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα, αυτή την ανυπαρξία του ΠΑΟΚ, δηλαδή είχαμε χρόνια να κοιτούμε. Πέντε μάτς είναι ακόμα, Τάσο. Μετά είναι το θέμα. Τώρα σε αυτά τα πέντε μάτς δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Δεν ξέρω. Α μπει ένα υπηρεσιακό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι υπέρ, τέτοιων άμεσων αποφάσεων και λύσεων. Μα φτάνει, ξεφτυλίστηκε η ομάδα, ρε παιδί. Έσπασε το αίτητο, έφαγε ντόρτι στο Χαριλάου. Σου σπάσαν το αίτητο. Φέτος γίνανε όλα. Εντάξει, έχασε το πρωτάθλημα. Έχασε το κύπελο. Φέτος σε κερδίζει η ΑΕΚ μετά 3,5 χρόνια. Και δεν είναι δηλαδή ότι κάνει ματ και τα χάνει εγώ στη λεπτομέρεια. Τα χάνει αμαχητή. Θες η ΑΕΚ. Μέχρι το 35-37 έχει 65-35 κατοχή μπάλας. Δηλαδή έβλεπε τον γκολ να έρχεται και δεν αντιδρώσει η ομάδα. Του καταλάβει να φας γκολ. Τάσο, είναι το κακό ότι σε δυο παιχνίδια εντός έδρας του φέτος στα play-off και με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ δεν έχει κάνει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Σε αυτά τα δύο μάτς που είναι οι δυο σου αντίπαλοι τα τελευταία χρόνια με αυτούς. Γιατί κέρδισε κανένα ντέρμπι. Και εσύ βάζεις νίκη του ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική με τον πεθαμένο με τον πεθαμένο Άρη, τον Άρη των χιλίων προβλημάτων, τον απογοητευμένο, τον απογοητευμένο, απογοητευμένο από τον αποκλεισμό Άρη. Εγώ το βάζω για νίκη αυτό το πράγμα. Ήθελα να κάνω καζούρα σε φίλους μου Αριανούς και στον μπαμπά μου που είναι Αριανός και δεν μου έβγαινε, ρε φίλε, μετά την νίκη. Τι καζούρα να κάνει τώρα στους ανθρώπους και αυτούς, ρε φίλε. Κάνω καζούρα. Ο κολλητός μου είναι. Ο κολλητός μου είναι Αριανός. Στο πρώτο, στο 4-2 που χάσαμε, κάναμε τρεις μέρες να μιλήσουμε. Με μπινελίκια χοντρά ο ένας τον άλλον. Δηλαδή καζούρα η οποία εξελίχθηκε σε καυγά. Και τώρα, ας πούμε, που το ξεπάτωσα με λίγα λόγια, δεν ήθελα να το πω καν, ρε φίλε, ότι πήγαμε για καφέ, ας πούμε, μετά από πέντε ώρες και δεν ασχολήθηκα καθόλου. Μόνος του με λέει, πω, τι χάλια λέει, ήμασταν σήμερα. Και του λέω, έλα, ρε, ασχολείσαι με αυτό. Ρε φίλε. Εγώ την επόμενη μέρα πάω με τον Ζάχη, τον Τρούιγκ, να κάνουμε εκπομπή και δεν τον έχω πειράξει για το Άρης Πάου, που είναι δύο. Δεν τον πείραξα, ρε παιδί μου. Δεν τον κολάτρισα. Δεν τον έκανα καζούρα. Να τον πω τι τον άνθρωπο. Τι να πεις. Τάσο, όλη χρονιά είναι αυτό που είπες χθες στη μετάδοση εκεί μετά το 2-0 του Λιβάγιο, ότι σαν πολλές παρθενιές δεν σπάσανε αυτό, φέτος. Αυτό. Αυτό που είπες, δηλαδή, χθες το βράδυ. Ναι, ρε φίλε, μαζί με τον Μοσκοβίτη. Ναι, πολύ εύκολο. Δηλαδή, χάνεις μετά 3,5 χρόνια από μία ΑΕΚ που είχε και αυτή τα προβλήματά της, αλλά μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει μία συμμαζεμένη ομάδα, μία οργάνωση. Μία ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει και πώς θα αναπτυχθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σου κάνει τις φάσεις, έχει κατοχή μπάλας και σου δείχνει ότι είναι θετικό του αγώνα μέσα στην Τούμπα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και άντε περνάει ένα δεκάλεπτο, περνάει ένα εικοσάλεπτο. Δεν το βλέπεις, ρε φίλε. Οι συνεργάτες σου δεν το βλέπουν. Οι παίκτες δεν το βλέπουν. Να σου πούνε, κάνε κάτι, ξέρω εγώ, μια αλλαγή. Βγάλε αυτό, κάνω εγώ, γίνεται το σύστημα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να φας το γκολ. Και με βγαίνεις, με βγαίνεις και με κάνεις δηλώσεις. Στο δεύτερο ημίδρο λέει, είμαι πολύ ευχαριστημένος με την απόδοση και την οτροπία των ποδοσφαιριστών. Ρε, πας καλά. Άντε αγοράκι μου, άντε ρε Γιωργάκη, στείλ τον εκεί να πούμε στην Πορτογαλία τον άνθρωπο. Φτάνει δηλαδή. Άνοιξαν οι πτήσεις. Μπορεί να πάει.
Είναι η μεγάλη αποζημίωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, να ρεζιλεύεται η ομάδα, να βγάζει μια κακή εικόνα συνεχόμενα. Κάνει τεράστιο κακό στο σύλλογο, δεν το καταλαβαίνουν. Και η αγωνιστική χρονιά η καινούργια δεν θα αργήσει να έρθει φέτος. Χτίζει κανείς από πίσω. Σκέφτεται κανείς τη νέα αγωνιστική περίοδο, τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, τους νέους στόχους. Υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί μέσα να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Ή σκέφτεται μόνο τη μίζα. Ο καινούργιος πώς θα βγάλει τον ποδοσφαιριστή, πώς θα οικονομήσει ο μάνατζερ, πώς κάποιο παιδάκι από την ΚΑΠΑ 17-19 δεν θα προωθηθεί την ομάδα για να πληρώνονται κάποιοι άλλοι. Γιατί αυτή η βρωμονοτροπία δημοσίου υπαλλήλου που έχουν αποκτήσει όλοι εκεί μέσα, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Γιατί κάνει κακό στην ομάδα. Γιατί ο ποδοσφαιρικός τσαμπουκάς που χαρακτηρίζεται ο ΠΑΟΚ από αρχαιοτά των ετών δεν υπάρχει. Όλοι είναι υποτονικοί. Όλοι είναι προβληματικοί. Όλοι βγάζουν μια άρρωστη εικόνα. Μια ψυχολογική άρρωστη εικόνα. Μια αγωνιστική άρρωστη εικόνα. Δεν τα βλέπετε εκεί πέρα μέσα. Υπάρχει κάποιος που πληρώνεται και αντιδρά. Υπάρχει καινούριος τεχνικός διευθυντής, Στάσου. Εντάξει, φτάνει, σπάζει τα νεύρα μας. Δηλαδή κάνουμε υπομονή. Λέμε να στηρίξουμε, λέμε να απαξιώσουμε, λέμε να μην μηδενίσουμε. Ναι, ωραία, μαζί σας. Okay, αυτοί οι παίκτες φέραν το ποτάδημα, φέραν το τάμπλο, φέραν το τάμπλο. Ναι, αλλά ξεφτυρίζουν την ομάδα. Τρελαίνουν τον κόσμο. Χθες πάλι είχαμε λαϊκά δικαστήρια απ' έξω. Ναι. Φτάνει. Κάτι, δεν υπάρχει αντίδραση, βλέπω εγώ. Πού είναι η σκούπα, ρε Γιωργάκη? Μια σκούπα μας έβγαλε στο Instagram. Αυτές που έχουν ναι. Οι υπάλληλοι του Δήμου. Ναι. Ναι. Το Φαράσι δεν υπάρχει. Μόνο τη σκούπα. Αφού και το Φαράσι. Κάτι και καμιά κίνηση τέλος πάντων. Εκτός αν, ξέρω εγώ. Εκτός αν είναι ακριβή η σκούπα. Αν είναι ακριβή η σκούπα. Ναι, να το πείτε, αλλά. Τάσο είναι και αυτό που λέει ο Κώστας. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Δύο αγωνιστικές, ξέρω εγώ, δηλαδή και δει τον Όφη. Και δει τον Άρη. Λες, κάτι έγινε. Δεν το ξέρω, παιδί. Θα κερδίσω και την ΑΕΚ. Δεν θα περιμένω την δικαστική απόφαση από το ΚΑΣ. Δεν με νοιάζει. Παραπάρω τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον τη δεύτερη. Πρωτάθλημα πήγαινα να πάρω. Και χάνω και τη δεύτερη τώρα. Άμα βγει και η απόφαση μείον. Γιατί σε περίπτωση ισοβαθμίας, ξέρετε τι ισχύει. Τα παιχνίδια στα play-off. Τα παιχνίδια μεταξύ μας στα play-off. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ πήρε το διπλό. Ναι. Είναι ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ και αλλά έχει το πάνω χέρι. Αν ο ΠΑΟΚ δεν την κερδίσει στο ΑΚΑ και βγει ισόβαθμη, περνάει η ΑΕΚ. Και έχεις να πας ο ΑΚΑ, έχεις να πας Καραϊσκάκης. Πάει και εδώ πριν. Δηλαδή αν έχεις 6 βαθμούς και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, είσαι τώρα τρίτος. Τρίτος είσαι. Καταλάβατε τι γίνεται. Και όλα είναι καλά. Όλα είναι με λιγάρα, δεν τους νοιάζει, ρε. Δεν τους νοιάζει. Μία του μηνός μπήκαν τα λεφτά στην τράπεζα. Μια χαρά. Τηλεδιάσκεψη από το Skype θα τους μαλώσει ο άλλος, ξέρω εγώ. Ανανεώσαμε και για ένα μήνα ακόμα. Ναι. Θα δούμε καμιά σκουπιδιάρα, ξέρω εγώ, στο Instagram από τον επικοινωνιολόγο, ξέρω εγώ, τους συμβουλάτορες του Αλουνού. Mm. Και δούμε μια χαρά. Θα μας κάνει ο κόσμος. Δεν πειράζει. Και θα σου πει όμως, Τάσο, θα σου πει όμως ο συνήγορος του Διαβόλου ότι είναι και ακριβή αποζημίωση. Αυτό ο φιλαράκι να το σκεφτόταν όταν τον κάνανε τριετές συμβόλαιο. Εντάξει, γι' αυτό τα λέμε ότι δεν ανακατευόμαστε και που δεν φυτρώνουμε και που δεν μας παίρνουν. Αυτό εννοούμε. Και εννοούμε και τις συνέπειες. Εντάξει, είναι απλά τα πράγματα. Εγώ κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά και εσύ, Κωνσταντίνε και Κωνσταντίνε. Δεν μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε εργασία στη ζωή μας. Αν είσαι ας πούμε ηλεκτρολόγος, δεν μπορεί να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο μηχανικά, αν χαλάσει η μηχανή του. Το ίδιο και το αντίθετο. Ο καθένας είναι στην εργασία του. Άντε, αν είσαι ηλεκτρολόγος, να ξέρεις να αλλάξεις, παιδί μου, και μισή βρύση στο μπαλκόνι, ξέρω εγώ. Παραπάνω δεν μπορείς. Να πιάνουν τα χέρια σου, που λένε. Ναι, δεν θα ανακατευθείς. Κάνε τη δουλειά σου. Για να είσαι και πετυχημένος και να μην μένεις και εκτεθειμένος. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βγει καν δεύτερος. Εγώ δεν το βλέπω έτσι όπως πάντα πράγματα. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή εντάξει υπάρχουν οι απουσίες. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός που είχε βάρος στο ρόστερ. Αυτό δεν λέγαμε. Βέβαια. Πού το βάρος του ΠΑΟΚ στο ρόστερ. Πού το. Στο κέντρο δεν έχει παίχτες. Στην άμυνα δεν είχε στόπερ. Δηλαδή εντάξει και για τους τραυματισμούς ποιος θέλει.
για το ότι η ομάδα κάθεται μετά το 65-70 και να γίνεται αυτό φταίει. Εγώ ή ο Τσίψιος. Ή ο Παπαδομανολάκης. Κάποιοι είναι γυμναστές. Κάποιοι επιλέγουν να προπονούν τους αθλητές. Ναι, αλλά βλέπουμε απαράδεκτες καταστάσεις. Και το χειρότερο είναι ότι δεν βλέπουμε βελτίωση. Πείτε μόνο το μία που βελτιώθηκε ο ΠΑΟ. Έναν, μισό. Μπορείτε να βρείτε κάτι, μισό. Ένα παίχτη που πέρσι ήταν τέλος πάντων αυτός που ήταν και πέρσι είναι λίγο καλύτερος. Λίγο! Για μένα, μισή μονάδα πάνω. Για μένα το χειρότερο τάσο είναι ότι δεν βλέπω πλάνο εδώ και δύο χρόνια περίπου. Πισωγυρίσματα συνέχεια. Πισωγυρίσματα και επανάληψη ίδιων λαθών. Δηλαδή, μας θυμάμαι πριν από 4-5 χρόνια να λέμε για υπέρογκα συμβόλαια, για λάθος ανανεώσεις, για αυξημένο ρόλο για πεταμένα ηλικίας. Λεφτά, μετά Χατσερίδης, μετά εκείνο. Τώρα βλέπουμε, ξέρω εγώ, Βέρμπλου, εκατομμύρια τα οποία πετιούνται άσκοπα, χωρίς να υπάρχει ένα πλάνο, χωρίς να υπάρχει μια πρόβλεψη, ρε παιδί μου, να πεις... Φίλε, θέλεις να σε ανανεώσω? Θα σε ανανεώσω για ένα χρόνο, όχι για τρία, αγόρι μου. Όχι για τρία χρόνια. Ένα χρόνο και βλέπω ότι χρόνο δεν θέλεις, ορίστε, η πόρτα είναι εκεί, φύγε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Με τα ίδια λεφτά που θα χάσω εσένα σαν παίχτη, θα γλιτώσω όμως κάποια λεφτά και θα πάρω έναν άλλον που μπορεί να μου βγει λίρα 100. Σωστά μιλάς. Έχουν αναστήσει τον κάθε πεθαμένο και έχουν δώσει χαρά στον κάθε πικραμένο. Δεν κάθε χρόνο πετάμε 5-6 εκατομμύρια έτσι. Σε συμβόλαια που γελάνε, κάποιοι γελάνε μαζί μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάνουν δώρο όλες αυτές οι αποτυχημένες κινήσεις. Ορίστε, τράβηξα από το χειρόφωνο μέχρι το λαμπάκι που ανάβει πάνω, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι. Όλες αυτές οι αποτυχημένες κινήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να κάνει δώρο το double, θα πω εγώ, γιατί ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Εννοείται. Να το ξέρετε. Εννοείται. Κάνει δώρο το double στο μισητό σου αντίπαλο που σε σένει στα δικαστήρια. Με κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Αυτά είναι τα τραγικά αποτελέσματα, ενώ μπορούσε να το πάρεις εσύ. Κατάλαβες? Τέλος πάντων, τα Σάρα. Yeah. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια, αλλά είμαστε σκασμένοι. Έτσι. Ας το καταλάβουν, σκασμένοι. Θα σε ακούσουμε και το βράδυ. Θα σε ακούσουμε και το βράδυ. Γεια σου, Τάσο. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Είμαστε 7 η ώρα και ερχόμαστε με εφημερίδες, πολιτικές, αθλητικές. Ναι, έχουμε άλλη μια ωρίτσα γεμάτη. Ανέκδοτα, οροσκόπια, καιρό, ειδησούλες. Ακούμε και για το μάτς του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Ναι, βεβαίως. Έχουμε αρκετά να αναφέρουμε. Πάμε. Να σε γνωρίσω. Δυνατή, ναι, να σε γνωρίσω. Δυνατή εδώ η Φουρέρα. Στα 15. Για το μεταξύ είναι η λατρεμένη του συγκεκριμένου που μου έστειλε το μήνυμα. Ναι. Δηλαδή ξεχνάει τα πάντα, δεν υπάρχει. Ναι. Και ένας από τους λόγους που θέλει να γίνει διάσημος. Ναι, διάσημος, ναι. Και επαγγελματίας είναι αυτός. Ναι. Παίζει τον πρόλαβο Μποτίγια. Ο Μποτίγια. Ποιος είναι αυτός? Του Ολυμπιακού, που πρώην ποδοσφαιριστής. Α, ναι, δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα τώρα. Ναι, αλλά... μάλιστα. Ναι, αλλά να μας πει με εκείνο το μαλλί ή με αυτό το τωρινό που δεν έχει τώρα. Δεν τον νοιάζει, νομίζω, το μαλλί. Ναι, δεν τον νοιάζει. Ναι. Όχι, εμένα με νοιάζει, γιατί έχει κάτι με κοντό μαλλί που δεν βλέπετε. Η συγκεκριμένη. Έλα τώρα. Δεν είναι δηλαδή. Θα σε χαλάσετε στη Φουρέιρα το μάλι, πώς θα είναι. Και φαλακρή να έρθει. Ναι. Περιμένω τώρα. Ισυχία βλέπω... λίγο εκεί, κάνουμε εκπομπή. Ισυχία λίγο, αν μπορείτε. Κάντε λίγο υπομονή μια ρίτσα. Απαντάνε κιόλας. Περίμενε. Ακούσω τι λένε. Νόμιζα σαν τον άλλο που έβριζε την κερκίδα που πάει και το λέει. Ανοίγεις διάλογο. Να πάρουμε το σταθερό που 1-0-3 δίνει για να είναι φιλάρετος. Αυτό το σταθερό, έχω αρχίσει και το μαθαίνω απ' έξω, νομίζω. Τι έγινε, τι λένε μάλλον, ναι, τι κάνουνε. Πάρε την καρδιά. Κάντε λίγο ισχύ και εσείς. Καλημέρα στο φίλο, καλημέρα. Οπότε μπορούσε να πει καλημέρα. Το βρήκα. Έτσι, καλημέρα. έχω μάθει το σταθερό πλέον, εκεί πέρα που το βλέπω και βαράει και ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ τώρα η συμπεθέρα βγήκε έξω στο μπαλκόνι για να δει τέτοιο, για να δει ποιος μαλώνει και ποιος φωνάζει. Έλα μέσα. Εδώ είμαι. Γεια σας. Γεια σου, φιλάρετε. Καλημέρα. Έκανα το κουτσομπολιό μου λίγο. Είναι ένας φαλακρός με γαλάζιο μπλουζάκι. Από τη Λαϊκή το έχει πάρει σίγουρα. Βερμούδα μπλε ήταν κάποτε, τώρα έχει γίνει γαλάζια από τον ήλιο. Η φαλάκρα του είναι, μιλάμε, σαν κοτόπουλο ψημένο, το οποίο το έχει αλείψει με μέλι και πορτοκάλι. Ηλιοκαμένη φαλάκρα.
Έχεις κάνει περιγραφή κάτω. Ναι. Κυλίτσα, ξέρεις, τέτοιο στυλάκι, γύρω στα 55 χρονών. Κυλίτσα, ναι. Τσιμπάρις. Και ξέρεις, λέει τις πρώτες καλημέρες εδώ με τους γειτόνι. Ναι. Ωραία πράγματα. Ωραία, ωραία. Είμαστε μια παρέα όλοι μαζί. Το βασικότερο είναι ότι επειδή η ώρα ίσως είναι, έχει τόση ησυχία. Ναι, όντως. Όντως. Που ακούγεται μέχρι και το φτέρνισμα. Αν και βλέπω στην παραλία Θεσσαλονίκη τώρα κάτι πλάνα που έχει εδώ, έχει αρκετό κόσμο για τέτοια ώρα. Περπατάνε. Α, ναι. Ωραία. Του έμεινε η συνήθεια από ό,τι καταλαβαίνω. Λες, για τη γυμναστική την πρωινή. Μου έχει κάνει εντύπωση τα τρία καλοκαίρια που δούλεψα στο ξενοδοχείο. Από τις 7 η ώρα, φίλε, ήταν όλοι κάτω και περπατούσαν. Πριν το πρωινό. Το πρωινό έβγαινε 8 η ώρα. 7 με 8 ήταν όλοι τρέξιμο, περπάτημα, οι ξένοι. Το πρωινό έβγαινε 8 η ώρα. 8 η ώρα το βγάζαμε το πρωινό. Ναι. 8 με 10. Δεν είναι 7 με 10. Όχι. 8 ώρες. Καλοκαίρι, ρε. Εντάξει, τώρα ο άλλος δεν σηκώνει τόσο. Δεν σηκώνονται. Πρωί, καλά. Βγάλω το 6,5. Σηκώνονται για τρέξιμο. Βγάλω το 6,5 να σου πω εγώ πώς θα κατέβει. Για τρέξιμο όμως. Μου έκανε εντύπωση. Οι ξένοι πολύ άθληση, φίλε. Πολύ περπάτημα. Mm. Για πες φιλάρετε. Στις 6-6,5 ώρα έτσι και κάνεις μπάνιο. Ό,τι καλύτερο. Είναι το τελειότερο. Είναι μπάνιο. Το τελειότερο. Το έχω κάνει 3 χρόνια τώρα. 6-6,5-7 η ώρα είναι ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχει. Κάτι, μια μοναδική εμπειρία, όποιος μπορεί, ας πούμε. Ναι, αν δεν σχολούσα εκείνη την ώρα, δεν θα το έκανα ίσως ποτέ έτσι, να σηκωθώ 6 ώρα, 6,5 ή 7 για να πάω για μπάνιο. Αλλά επειδή σχολούσα εκείνη την ώρα και έλεγα, ας πάω να κάνω μια βουτιά, για να βγει και το πρωινό 8 η ώρα να φάω το πρωινό και μετά να πάω για ύπνο. Και ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο. Και η θερμοκρασία της θάλασσας και η εξωτερική θερμοκρασία και η θάλασσα λάδι και λίγος κόσμος. Απίστευτα ωραία. Δεν βαράει και ο ήλιος. Ναι. Πω, πω. Ναι, τι είναι, έλα βρε τώρα. Είσαστε εσείς πάντα που βρίσκεστε σε μια παρέα και λέει άντε να σηκωθούμε και νωρίς να πάμε για μπάνιο. Και όχι, ξυπνάμε στις διακοπές μας 6,5 και 7 η ώρα. Όχι. Είναι δυνατόν. Απλώς είμαι κατά του πολύ ήλιου, ρε φίλε, στην παραλία. Δεν ναι, μπορώ. Είναι η καλύτερη θερμοκρασία που μπορείς να συναντήσεις μέσα στο νερό. Είναι λάδι που ναι, είναι ναι, ναι, όλα στα λάδι. Ναι. Είναι η πιο καθαρή. Μπράβο. Γιατί έχει τελειώσει, έχουν βγει όλα έξω στην ακτή ότι είναι να βγει. Και είναι, ναι, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά επειδή άκουσα τον Αναστάσιο πολύ ζορισμένο, θέλω να πω εντελώς δύο πράγματα. Ότι ήταν μια χαμένη χρονιά και είναι μια χαμένη χρονιά. Έγινε μια χαμένη χρονιά. Καλό είναι λοιπόν να καταλάβουμε ότι πρέπει να φανεί αυτό, να μην είναι μισό έτσι, μισό αλλιώς, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να πάρθουν σωστές αποφάσεις, να μην χαθεί και δεύτερη χρονιά. Ναι. Δεν αξίζει τον κόπο να χαθεί δεύτερη χρονιά. Καλό είναι λοιπόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να ξέρουμε ότι αυτός ο προπονητής δεν κάνει. Απλώς δεν νομίζω, απλώς νομίζω ότι αν έχει πάρθει τέτοια απόφαση, φιλάρετε, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό να υποθεί τώρα. Όχι, δηλαδή, δεν θα υποθεί τώρα. Ναι, απλώς μετά το τελευταίο παιχνίδι, μια μέρα, δύο μέρες μετά, ευχαριστούμε πολύ, αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας και αυτό και αυτό και αυτό. Τώρα, πέντε αγώνες πριν, όχι αδιάφορο, δεν είναι αδιάφορα τα μάτς, αλλά και αδιάφορο να ήταν το μάτς, τα μάτς, εγώ θα ήμουν κατά του να ανακοινωθεί τώρα κάτι. Έτσι, ακριβώς. Όπως αυτό που γίνεται, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά επιτέλους, αφού θεωρείται χαμένη χρονιά, μήπως μπορέσει να είναι πιο ωφέλιμο να μπουν νεαρά άτομα, νεαρά παιδιά, να δείξουν κάτι, όχι όλοι μαζί. Και νεαρά παιδιά. Και ούτε με το να του αλλάζεις τη θέση αυτού που μπαίνει, γιατί για πρώτη φορά μπαίνει ένας καινούριος. Ναι. Και του βάζει σε άλλη θέση να παίξει, λες, και παίζει 2-3 χρόνια στη ναι, θέση ναι, του. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα του λες, έλα ρε φιλαράκι, πήγαινε και δίπλα γιατί δεν έχω. Ναι. Και το αστείο ποιο είναι, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Να έχεις δεδομένο το ρόλο μόνο του τερματοφύλακα και τον στόπερ πίσω και από εκεί πέρα τίποτα, να μην ξέρει κανείς τι ρόλο παίζει εκεί μέσα. Είναι στο κέντρο, είναι δεξιά, είναι αριστερά, ένα χήμα. Ένα χήμα και όλοι μαζί. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό είναι σύστημα, αλλά κυριολεκτικά όλο αυτό εξέτει κάποιον. Και εμένα μέχρι εκεί μου αρκεί. Ναι. Γιατί αρχίσαμε να λέμε, ναι ρε παιδιά, ας κάνουμε και τη δεύτερη χρονιά με τον ίδιο τρόπο.
ξέρεις, δεν με πειράζουν εμένα τα αποτελέσματα όσο και αν με ζορίζουν. Με πειράζει ο τρόπος. Με πειράζει η συμμετοχή του άλλου σε αυτό το αποτέλεσμα. Και η συμμετοχή εκθέτει πάρα πολύ. Δεν είναι άνθρωπος προς το παρόν. Μπορεί λόγω απειρίας να εμπνέει. Δεν είναι άνθρωπος να ενώνει. Δεν είναι άνθρωπος να εμπλουτίζει και να δημιουργεί πραγματικά κάτι όμορφο. Προς το παρόν δεν μπορεί να δώσει αυτά που θα θέλαμε εμείς. Έτσι το είδα και γι' αυτό περιμένω, μακάρι δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, θα μας κοστίσει φέτος, να μην μας κοστίσει και του χρόνου. Αυτό είναι όλο. Ναι. Ωραία φιλάρετε, να είσαι καλά. Καλημέρα φιλάρετε. Καλημέρα φιλάρετε, καλημέρα. Μια που πιάσαμε το αθλητικό μας, ναι. Κάνε τώρα ένα σχόλιο για το Παναθηναϊκός Άρης. Ναι. Και μετά πάμε σε εφημερίδες. Δεν ξέρω, ήμουν αφορτισμένο, αν και δεν ήμουν αφορτισμένο από την αναμέτρηση. Και σε στο μάτς. Ναι, και σε αυτό ναι. Θα ρίξω το 80% της ευθύνης στους παίχτες του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τι. Μπράβο, αυτό ήθελα να σχολιάσω. Δεν ξέρω τι. Άρα δεν το είδα μόνο εγώ. Ναι, ναι, όχι. Α, ωραία. Και επίσης δεν το έχω και. Εγώ είμαι από αυτούς που νομίζουν ότι θεωρώ ότι τα play-off είναι και αγκαρία εντελώς. Αν και περίμενα το αντίθετο. Περίμενα ο Άρης να έχει νεύρα. Πιτσιρικάδες μπήκαν μέσα οι δύο. Μπήκε ο Ντουάρτε, ξέρω εγώ. Ο Ντουάρτε δεν μπορεί να βγάλει νεύρα. Ναι. Δεν είναι, ο Ντουάρτε... Πολύ νεύρα, πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, πολύ πράγμα ρε φίλε. Και για μένα η χειρότερη εικόνα του χτεσινού παιχνιδιού του Άρη, ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα δεν, το... Δεν έκανε φάση. Αυτό το έχω ψηλοσυνηθίσει να σου πω την αλήθεια και το θεωρώ και λογικό, ναι. Από τη στιγμή που ο Άρης έχει αδειάσει από στόχους. Ναι. Και από διάθεση. Κλάιν Λάιν. Με αυτόν τον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω μπορούσε, ναι. Να κάνει φάση. Για μένα, έτσι βλέπω τις λεπτομέρειες. Με χάλασε πάρα πολύ η εικόνα όταν μπήκα να δω τις συνθέσεις. Και δεν είναι καλά. Και είδα τρεις αλλαγές. Δηλαδή, πολύ κακό για μια επαγγελματική ομάδα επίπεδου Άρη. Έτσι, δεν είσαι η Τρίπολη, ο Πανετολικός, ο Πανιόνιος, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω αυτές τις ομάδες. Αλλά είσαι ο Άρης και έχεις τρεις αλλαγές. Από τους οποίους ο ένας είναι τραυματοφύλακας και ο άλλος είναι τραυματίας. Ναι. Κάτσε να πάρουμε την γραμμή και θα τα πούμε για το παιχνίδι. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Ο Θανάσης. Καλημέρα. Γεια σου, ναι. Θανάση. Ελπίζω να μην με χαρακτηρίσουν πάλι γκρινιάρη και όλα αυτά. Δεν πειράζει. Όχι, μάλλον. Δεν είδες τι λέγανε το σειρά για τον Πάκο εδώ πέρα. Αυτή είναι η γκρινιάρη. Δεν πειράζει. Όλο τον κόσμο τώρα με τα ελαττώματα του καθενός. Δεν έχουμε ελαττώματα και πώς τα βλέπουμε. Ωραία πράγματα είπατε. Εγώ θα πω κάτι τέτοιες μικρές λεπτομέρειες, ναι. Έχω κάτι να πω ανάλογα όπως θα βλέπει ο καθένας. Μπορεί να γίνω γραφικός. Αυτό που είδατε χθες στο Παναθηναϊκό Άρης είναι ότι μία ομάδα έπαιζε για να κερδίσει και η άλλη έπαιζε. Αυτό το πράγμα που είδατε χθες είναι η αιτία που ο Άρης δεν προχώρησε στο κύπελο. Δηλαδή η νοοτροπία. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό μόνο και μόνο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε το παιχνίδι. Κρίμα για εσάς που ξεκουριστείτε να πιστεύετε ότι δεν έγινε και τίποτα. Με συγχωρείτε, έτσι. Ναι. Με όλο το συμπάθειο, έτσι. Κρίμα για όλο τον κόσμο που βλέπει τα play-off έτσι όπως τα βλέπει. Από τη στιγμή που είναι μια διοργάνωση και παίζουμε για να φέρουμε αποτέλεσμα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι είναι αυτός που προσωπικά με κάνει να βλέπω ένα παιχνίδι, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, άσχετα αν χάσω ή κερδίσω. Ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε ο Άρης ήταν ένας τρόπος απέσιος. Ο τρόπος που έπαιζε ο Παναθηναϊκός από θέμα, επαναλαμβάνω, νοοτροπία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Και η ιστορία καταγράφει, αποτελέσματα. Έτσι, δεν καταγράφει πώς ήταν. Στόχους και κίνητρο και... Βεβαίως. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός δεν είχε προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν η ομάδα που την έκανε ο πρόεδρος της Μπάχαλο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν που είχε 6-7 παιδιά που ήταν στην Ακαδημία για να συμπληρώσει 17-18 παίκτες. Ναι. Δηλαδή, είδες πως πανηγύριζε ο κύριος Κουρμπέλης. Είδες πως πανηγύριζε ο κύριος Κολοβέτσιος. Ναι. Είδατε Αριανή. Αδιάφορο, σας άρεσε. Δεν έγινε και τίποτα. Χάσαμε κύριε. Χάσαμε και από τον Πάο, κύριε. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν έπαιζε για την πάρτι του. Τώρα θα παίξουμε με την ΑΕΚ.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε όμως για την πάρτι του για να παίξει ένα καλό παιχνίδι. Έπαιζε για να βγάλει, να βγάλει το άχτι του σε έναν πεθαμένο Άρη. Εγώ αυτό είδα. Γιατί να μην βγάλεις εσύ όμως το άχτι σου σε έναν πεθαμένο Παναθηναϊκό. Θα σε βρει γερμανική ομάδα και δεν θα σε βρει 6-7. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάρει νίκη στα play-off όμως. Δεν είναι ότι κάνει νίκες. Δηλαδή τώρα που θα σε βρει θα σου τα ρίξει. Όταν θα του τα βρει πρέπει να του τα ρίξει. Εντάξει, αυτή η νοοτροπία από 19 χρόνια και 20 χρόνια θα τους φανεί στην καριέρα τους, στην πορεία τους θα το βρουν αυτό όλοι. Αυτή η νοοτροπία όμως που περνάνε στα παιδιά του Παναθηναϊκού ότι πρέπει να κερδίσουν. Όχι, πρέπει να ισοπεδώσουν ένα μάτς το οποίο δεν θα κερδίσει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Τι έγινε ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός ήρθε στον ΑΕΡ 4-0 και έφερε 0-0. Και βρήκε κίνητρο να σε κερδίσει, φίλε μου. Να σε κερδίσει σε μια χρονιά που θα σε αφήσει 10-15 βαθμούς. Να βγάλει κόμπλεξ βρήκε ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Όχι, κόμπλεξ, αγόρι μου, δεν είναι κόμπλεξ. Εγώ συμφωνώ με το Θανάση έτσι, γιατί χτίζεις νοοτροπία σε αυτά τα μάτια. Νοοτροπία χτίζει, Θανάση, νοοτροπία χτίζει διαμαρτυρόμενος για τη διαιτησία σε ένα μάτς τέτοιο. Και αυτό. Αυτό είναι νοοτροπία, δηλαδή τώρα. Εγώ δεν θέλω τέτοια νοοτροπία. Εγώ τέτοια νοοτροπία δεν θέλω. Να σου απαντήσω το κόλ του Παναθηναϊκού γιατί είναι άκυρο, γιατί ακουμπάνε τα. Πρόσεξε, είναι άκυρο λέει γιατί ο Ακουμπάνη τον τραβάει. Ποιον τραβάει? Πρώτον, δεν τραβάει κανέναν. Με το δεξί του χέρι σε ακουμπάει, σε κάνει ένα έτσι και μόλις ακουμπάει στο αγώνα το χέρι του δικού μας το παίκτη, ο άλλος πέφτει. Και ξέρετε ότι στην Ελλάδα όλοι πέφτουνε με το που τους ακουμπάνε. Ναι. Λοιπόν, ας σταματήσουν τις δικαιολογίες που καθέναν που βλέπετε να πέφτει είναι φάουλ, είναι μπέναλτι και είναι οτιδήποτε. Ας σταματήσουν όλα αυτά τα χαζά που μόλις ακουμπάω. Και κοίταξε να δεις πόσο κοντά ήταν το 4-0. Και να σε συνεχίσω. 4-0 θα χάσει και από την ΑΕΚ. Α, χάσει και τον Ολυμπιακό, ρε, που είναι πρωταθλητής. Και τι έγινε, εμείς μόνο θα χάνουμε? Δηλαδή τελειώσαμε τώρα, δεν έχουμε ομάδα γιατί δεν έχουμε παίκτες, έχουμε λήψεις. Σωστά. Γιατί πάλι είμαστε όλοι είναι καλά. Εμείς μόνο δεν είμαστε καλά. Όχι. Εντάξει, παίξε αγόρι μου και χάσε. Δείξε ότι θέλεις να κερδίσεις και χάσε. Μη μου δείχνεις ότι παίζεις για να παίζεις. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Εμένα με προσβάλλει. Εμένα με πειράζει αυτό περισσότερο από την ήττα, παλικάρι μου. Σωστό. Εγώ δεν έχω βγει στη ζωή μου να παίζω ένα παιχνίδι και να μου το χαρακτηρίζουν αδιάφορο. Πάνε να πεις στην Αγγλία ότι είσαι αδιάφορος. Πάνε να πεις στη Γερμανία ότι είσαι αδιάφορος. Πάνε να το πεις σε άλλες χώρες. Γι' αυτό είναι πιο προηγμένες. Γι' αυτό και ο κόσμος τους βλέπει διαφορετικά το άθλημα. Όπου και να παίζεις, παίζεις για να κερδίσεις. Άσχετα αν μπορείς ή δεν μπορείς. Ας έπαιζαν όπως ο Όφης χθες στον Ολυμπιακό που έπαιξε ανταγωνιστικό ρόλο, που ήταν ωραίος. Αυτό. Α, το πες. Εσύ δεν το είπα εγώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Έφτασα στο χώρο εργασίας. Καλημέρα στον κόσμο. Και αν κάποιος τους πείρασα αυτά που είπα, εμένα με πειράζει αυτή τα περισσότερο η νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα. Όταν θα μάθεις να κερδίζεις 4 νίκες ο Άρης στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Άμα πω εγώ τη λέξη τώρα, εντάξει. Να σε καλά, Θανάση. Καλημέρα, καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τον Θανάση σε πολλά. Πολλές ομάδες, να σου πω, στο εξωτερικό κυρίως. Δεν ξέρω αν έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό. Το πιστεύεις ότι ακόμα και στα φιλικά του καλοκαιριού, που κάνεις και αλλαγές, κάνεις 10 αλλαγές, 12, πόσες κάνεις, όσες θέλεις. Ακόμα και στα φιλικά, υπάρχει εντολή σε κάποιες ομάδες να νικήσουν. Και ξέρεις ποια είναι η δικαιολογία, η λογική μάλλον, δεν το θεωρώ δικαιολογία. Για να μάθει ομάδα να κερδίζει. Αυτό, να δημιουργήσει την ψυχολογία και την νοοτροπία στον εκάστοτε ποδοσφαιριστή, στην εκάστοτε ομάδα, να μάθει να νικάει. Ναι. Αυτό, εγώ συμφωνώ με τον Θανάση ότι όπως ο Παναθηναϊκός βρήκε έναν πεθαμένο Άρη και τον νίκησε και είχε και πάθος να τον νικήσει, έτσι έπρεπε και ο αντίστοιχος Άρης να έχει βρει τον πεθαμένο Παναθηναϊκό ή τον πεθαμένο Όφη ή τον πεθαμένο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε ομάδα και να νικάει για να χτίσει νοοτροπία σαν ομάδα. Μπορεί οι παίχτες αυτοί να μείνουν του χρόνου στην ομάδα. Αλλά όπως είπε ο Θανάσης, τα αποτελέσματα πρώτον μένουν. Δηλαδή θα θυμηθούμε κάποια στιγμή εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και τη στατιστική ότι ξέρεις τι, ο Άρης πέρσι στα play-off έκανε μια νίκη. Νίκησε μόνο τον Όφη. Έβαλε 3 γκολ στον Όφη, σύνολο έβαλε 5 σε όλα τα play-off και έφαγε 18. Ναι. Αυτό είναι κακή παρακαταθήκη για την ομάδα. Ναι. Για το φύλαθλο, για τον παίχτη. Για τον παίχτη της K20, για τον φύλαθλο, για τον παίχτη που θα μείνει στην πρώτη ομάδα. Είναι κακό αυτό. Είναι πληγή.
Είναι στίγμα. Για μένα όμως και η ένστασή μου εμένα και αυτό που θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύεται αυτό. Γιατί την παρακαταθήκη. Να μην το εκμεταλλευτεί σαν ναι, θα σου πω. Το εκμεταλλεύεται με κουτοπονηριά. Γιατί, όπως είπες, αυτοί οι παίκτες του χρόνου, η μισή μπορεί να μην είναι στο Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει δύο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει απλά μια παρακαταθήκη. Το είδε στον Άρη το όμως τον κάναμε. Το ρίξαμε τρία γκολ. Αυτό δεν λοιπόν, είναι για το μέλλον όμως. Ο παίκτης που θα έρθει σε αυτή την ομάδα θα ξέρει ότι ήρθε σε μια ομάδα η οποία. Έχει, δεν έχει στόχο, πρέπει να νικάει. Ναι, αλλά θα έρθει σε μια ομάδα που του χρόνου μπορεί να μην έχει καλό. Που δεν θα έχει σίγουρα καλύτερο προπονητή από τον Δόνη. Ναι, θα δεν έχει το μια ομάδα. Μπορεί να φέρουν το. Καλά, θα έχει μια ομάδα που θα έχει καραβιές, θα θυμίζει τύπου Όγιος πρώτη χρονιά στον Άρη. Ναι. Και εγώ σου λέω Παναθηναϊκός του χρόνου. Μπορεί να έχει και 10 πιτσιρίκια μέσα του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό εγώ. 10 Χατζηγιοβάνιδες. Και γι' αυτό εγώ αντιδρώ και γιατί αν υπάρξει που θα υπάρχει η άρση του Μπαν, εγώ λέω ότι ο Άρης του χρόνου θα είναι καλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω. Έχει χτίσει. Γι' αυτό λέω την αγκάρια τα πλέον. Ο Άρης και καλύτερος να είναι, ναι. Που για μένα φέτος ο Άρης. Δεν ήταν κακός ο Άρης. Ναι. Για μένα ο Άρης σαν ομάδα είναι καλύτερος από απλά τον Παναθηναϊκό. Απλά έχει προβλήματα. Είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Το θέμα λοιπόν του Άρη που είναι, που φαίνεται μάλλον δύο φορές χειρότερος από τον Παναθηναϊκό. Το θέμα λοιπόν του Άρη είναι η νοοτροπία. Θυμάσαι τα προβλήματα είναι, όχι η νοοτροπία. Τα προβλήματα τα λύνεις έχοντας καλή νοοτροπία. Αυτά δηλαδή, δεν πάρ' το και φέτος. σε προσωπικό επίπεδο. Αν έχεις ένα πρόβλημα, αν είσαι δυνατός χαρακτήρας και έχεις καλή νοοτροπία, θα πεις όχι ρε, θα το παλέψω. Ναι. Αν είσαι μίζερος και το παθείς, ναι, δεν ναι, θα ναι. το παλέψεις. Ναι. Και θα τρως γκολ στο 96. Αυτό εντάξει. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αν έχεις λοιπόν μέταλλο νικητή και μαχητή, ακόμα και σε αδιάφορα παιχνίδια, κάποια στιγμή, μελλοντικά, δεν θα φας γκολ στο 96. Το πιο κρίσιμο μάτς. Τη ιστορία σου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το θέμα των προβλημάτων. Είναι θέμα, δεν είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα προβλημάτων και διαφορετικών προβλημάτων. Δηλαδή, για μένα ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει προϊόντα προβλήματα. Έχει διαφορετικά προβλήματα. Έχει διαφορετικά προβλήματα σε σχέση με τον Άρη, ο οποίος δεν μπορούσε να ανεβάσει 9 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 για να είναι γεμάτο στο πάγκο του και να φαίνεται ωραίο. Γιατί είχε τον Μπαν. Δεν το προέβλεψε, φίλε. Δεν μπορεί να τα προβλέψει κάποια πράγματα. Περίμενε. Πέρσι το καλοκαίρι λοιπόν δεν είχε Μπαν. Πέρσι το καλοκαίρι, λοιπόν, θα μπορούσες να κάνεις άλλους 5 επαγγελματίες από την ΚΑΠΑ. Ποια ομάδα το κάνει χωρίς προβλήματα, εκτός από τον ΠΑΟΚ, στην Ελλάδα. Πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Το να κάνεις 5 επαγγελματίες ακόμα. Ναι. Είναι 30 χιλιάρικα το χρόνο. 50 σου λέω. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι ο Άρης. Εγώ συμφωνώ να κάνεις. Ο Άρης δεν έχει πετάξει 50.000 ευρώ σε χαζά πράγματα, σε πρόστιμα, σε οτιδήποτε. Γιατί λοιπόν να μην κάνεις 5 παιδιά. Που να αξίζουν να τους κάνεις επαγγελματίες και ας μην τους πάρεις ποτέ στην πρώτη. Αυτό είναι το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν είναι το Άρη. Είναι και το Άρη και όλων των υπολείπων. Είναι και το Άρη. Ναι, όχι, είναι το Άρη, αλλά είναι και όλων των υπόλοιπων ομάδων. Απλά οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν τα προβλήματα που θα δείξουν τη γύμνια τους. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει τα ίδια προβλήματα. Καμιά φορά τα προβλήματα τα αφήνεις κιόλας να σε προβληματίζουν. Ναι. Και καμιά φορά όμως είσαι και άτυχος γιατί. Τα προβλήματα που σε άλλους λύνονται, δεν λύνονται σε σένα με την ίδια ευκολία. Εγώ στο ξαναείπα και δεν κρύβουμε τα λόγια μας, παρόλο που έχουμε μικρόφωνο. Εμένα φέτος με πείραξε που δεν έβλεπα το Χαριστέα στα μάτια της ΚΑΠΑ 20. Ναι, και εμένα. Και τον δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, επειδή έχω δύο φίλους μου που παίζουν μέσα, να πηγαίνω χωρίς να είναι η δουλειά μου. Και εσύ που είναι η δουλειά σου, ρε Άγγελε Χαριστέα, που σε εκτιμώ απεριόριστα και σαν ποδοσφαιριστή και σαν άνθρωπο, έτσι. Αλλά. Δεν βρίσκω το λόγο, αν μπορούσε κάποιος να μου απαντήσει γιατί ο τεχνικός διευθυντής δεν έχει δει 10 παιχνίδια του Άρη της ΚΑΠΑ 20. Και ο προπονητής της πρώτης ομάδας, ο Ένικ, έχει έρθει σε 5. Ούτε, πολλά είπα. 2 ή 3. Ναι. Και βγήκε φωτογραφία στο τέλος του αγώνα. Από αυτό δεν νομίζω να είναι θέμα προβλημάτων του Άρη. Είναι θέμα στρατηγικής, θέμα πλάνου και θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, ακόμα και ψυχολογικά να το πάρεις ότι ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών, 19, που θα δει τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, που τυχαίνει να είναι και ο Άγγελος ο Χαριστέας, ναι. Που έχει πάρει Euro, που έχει βάλει γκολ σε τελικό Euro, όταν τον δει απ' έξω, δεν θα νιώσει, δεν θα καταλάβει, δεν θα βγάλει 5 πράγματα παραπάνω στον αγώνα, να δείξει ότι είναι έξω, μας υπολογίζουνε. Αν είμαι καλός του χρόνου μπορεί να είμαι εκεί, να παίζω στην πρώτη ομάδα. Άμα βλέπουν εμένα, τον Γιώργο και τον Νίκο έξω από την κερκίδα να βλέπουν, εντάξει. Εγώ ήρθαν τα φιλαράκια μας με τον καφέ να μας δουν. Και είμαι και της άποψης ότι πρέπει κάθε χρόνο αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτό που άκουσα. Ο Γκαρσία χτες πήγε στη Λαμία να δει τον τελικό της ΚΑΠΑ 20.
Και αυτό που θα μπορούσε να είναι. Ο Στέργιος νομίζω το είπε. Λέει, αυτά λέει τα παιδιά σε 2-3 χρόνια, 5 τουλάχιστον πρέπει να είναι στην πρώτη ομάδα. Έτσι είναι. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Που είναι ήδη κάποια επαγγελματίες. Ναι. Στην ΚΑΠΑ 17. Απλά αυτά τα παιδιά, όταν θα έρθουν η ώρα να παίξουν, δεν θα πρέπει στον πεθαμένο, ξαναλέω, Άρη, τον play-off. Έτσι. Εγώ το λέω ότι είναι προσωρινό όλο αυτό με τον Άρη. Ναι, και θα το καταλάβει μακάρι. Ο κόσμος, δηλαδή, με τον νέο σχεδιασμό της ομάδας. Αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να πάνε στο Ματίγια, ο οποίος έχει και 2-3 αλφα παραστάσεις, και να του κουνάνε το δάχτυλο και να τον κάνουν, ξέρω εγώ, και να βγάζουν άχτη κόντρα σε ποιον, στο Ματίγια. Ας πάνε να το βγάλουν αλλού, εκεί που τους κάνουν πόλεμο κανονικό, όχι στο Ματίγια. Αυτή είναι η ένστασή μου του Παναθηναϊκού, ότι έβγαλε ένα νεύρο και μια αντίσταση. Αν το έκανε παίξι του Άρη, θα σ' άρεσε αυτό. Όχι, εγώ δεν είμαι ποτέ. Εγώ πιστεύω θα σ' άρεσε. Δεν είμαι ποτέ φαν. Δηλαδή δεν είμαι το να βάζεις γκολ εκείνη την ώρα. Γιατί να πας να κάνεις τον άλλο. Η πλειοψηφία πιστεύει στον συνοπαδών σου. Δεν θα τους άρεσε να δουν κάτι αντίστοιχο από τον Μπαγκαλιάνη, από τον Μπακούτσι. Ειδικά στα play-off, όχι. Όταν η ομάδα μου. Και ο Άρης να ήταν τρίτος, είναι τέταρτος Παναθηναϊκός, ναι. Και να το έκανε ενώ είναι 350-12 βαθμούς κάτω από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα και τι κάνεις τώρα. Βγάλε τον οπαδισμό σου. Ναι. Εντάξει. Ποιον θεωρείς πιο. Πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, γιατί έχουμε και παρεξηγιάριδες. Ναι. Πιο βαριά φανέλα, να σου το πω τώρα. Πιο ναι. Όχι ιστορική ομάδα. Ποιον θεωρείς πιο δυνατό ποδοσφαιρικά, τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη? Τον Παναθηναϊκό. Μπράβο. Χαίρομαι. Πιστεύεις ότι τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα. Ναι. Πρώτο σκέλος ερώτηση, είναι μικρότερα από αυτά που έχει ο Άρης? Όχι. Μπράβο. Δεύτερον. Γι' αυτό το λέω και ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχει πιο σοβαρά προβλήματα. Ναι, βέβαια. Και πίστεψε με, και νομίζω θα το καταλάβεις όταν θα το πω, όσο πιο μεγάλος είσαι, ναι, τόσο πιο μεγάλα είναι και τα προβλήματά σου. Δηλαδή, αυτά τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός γιγαντώνονται ακόμα πιο πολύ, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αν τα ίδια προβλήματα τα είχε ο Πανιόνιος, ο Πανετολικός ή η Λάρισα, θα ήταν μεν προβλήματα, αλλά δεν θα ήταν τόσο. Θα ήταν συνηθισμένος ο κόσμος και όλοι. Ναι. Τώρα είσαι ο Παναθηναϊκός και έχεις τέτοια θέματα. Δηλαδή, βάλει και στον μπάσκετ σου του Παναθηναϊκού. Βλέπεις, συναντιούνται ο Αλβέρτης, εκείνο, το άλλο. Γίνεται κάτι και γιγαντώνεται, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό λοιπόν έπρεπε να λειτουργήσει με τη λογική σου αρνητικά για τον Παναθηναϊκό. Κι όμως λειτουργεί συσπηρωτικά. Βλέπεις δηλαδή ότι τα πιτσιρίκια αυτά. Ναι. Και όχι μόνο τα πιτσιρίκια, δηλαδή ο Κουρμπέλης δεν είναι πιτσιρίκι ή ο Κολοβέτσιος. Ακόμα λοιπόν και αυτοί παίζουν γι' αυτό εδώ το πράγμα, στο στήθος. Παίζουν για την ιστορφημία τους αυτό, ο Κολοβέτσιος. Για ή την ο... ιστορφημία τους, ναι. Για το πράγμα στο στήθος, ειδικά αυτό που είδα εγώ από τον Κολοβέτσιο χθες, δεν παίζουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι παίχτες παίζουν και για τον εαυτό τους το κάτω. Για τον εαυτό τους παίζουν, ναι, εννοείται. Απλά όταν παίζει για τον εαυτό τους. Γιατί αν διαλυθεί αυτό το πράγμα που λέγεται Άρης Παναθηναϊκός. Πώς θα πάει ένας να πάρει τον Κολοβέτσιο ή τον Τάδε, αν δει έναν αδιάφορο παίχτη, ρε φίλε? Ναι. Όχι, εγώ συμφωνώ σε όλο αυτό. Γιατί παίξει και για τον εαυτό σου. Παίξει όπως παίζει ο Χατζηγιοβάνης εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει να πει κανείς λέξη. Μπράβο. Αλλά μην παίζεις με νεύρα και με τέτοια, σαν τον Μάνταλο, σαν τον Μπουζούκι, σαν τον Κολοβέτσιο. Δηλαδή, αυτοί όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουν από τον Παναθηναϊκό και θα θέλουν να έρθουν στον Άρη. Ναι. Νομίζεις θα το ξεχάσει ο κόσμος αυτό? Θα το ξεχάσει. Δεν θα το ξεχάσει. Θα το ξεχάσει μετά από ένα μήνα. Τον Ασλίδη ακόμα τον κράζουν. Το Φετφατζίδη τον έβριζε. Το Φετφατζίδη ειδικά. Δεν τον έβριζε. Όχι. Στον Ολυμπιακό ήταν, δεν τον έβριζε. Την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό ήθελα στον Άρη. Άλλο τον ήθελε. Άλλο τον ήθελε. Τον έβριζε και εγώ τον ήθελα. Το Μπουζούκι δεν το θέλω εγώ τώρα στον Άρη. Τι να τον κάνω. Άμα έρθει και σου βάλει 15 γκολ τη χρονιά, να δει πώ θα πάρει και φαντάλα Μπουζούκι. Ειδικά το Φετφατζίδη, γιατί να τον έβριζε? Ο Φετφατζίδη ποτέ δεν ήταν μανουριάρη. Έπεσε τον Ολυμπιακό όμω. Ναι, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, ο Τζόρτζεβιτς. Πες μου ένα παράδειγμα παίχτη που έχει έρθει στον Άρη, παιδί μου. Μανουριάρε, ο Καστίγιο. Ναι. Ήταν τέτοιο. Δεν τον έβριζε τον Καστίγιο στον Ολυμπιακό. Είδες τι έκανε τα αποδυτήρια. Δεν έβριζε στο Τζιμπούρ. Ναι. Δεν τον αποθέωσε όταν ήρθε στο Χαριλάου. Όχι ναι. Εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν μου λέει κάτι. Άρα και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που έρχονται δεν είναι. Ξεχνάει ο κόσμος. Ξεχνάει και στα πολιτικά και στα αθλητικά. Εντάξει, εγώ σου λέω ξεχνάει. Ότι είναι και οι συνθήκες που το κάνεις. Άμα ήταν δυνατός ο Άρης και το έκανε, να πω εντάξει. Όπως δηλαδή, το έχει κάνει ο Παύλο Γκαρσία στο Γκαρσία. Οι νεοδημοκράτες δεν βρίζαν το Χρυσοχοίδη. Τώρα είναι ο νούμερο ένα υπουργός. Ο νούμερο ένα υπουργός είναι. Ο Άδωνης δεν έβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά από μια εβδομάδα πήγε. Τι μου λες τώρα. Έτσι είναι και ο παδί. Θα βρεις ένα παίχτη, θα τον πετάξει μπουκάλι που λέει ο λόγος και την άλλη εβδομάδα θα πας στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτείς κιόλας. Έτσι είμαστε. Σε όλα τα επίπεδα. Και για να το κλείσω, θεωρώ ότι αυτό που έκανε χθες ο Διαμαντόπουλος στο παιχνίδι, το έκανε και η Ντέγκη σε πολλά μάτς φέτος. Έτσι. Έτσι είναι.
Και ο Διαμαντόπουλος είδε αμέσως μόλις τον είπανε έλα, είπε δεν πρόλαβε καν να τελειώσει τη φράση του ο Χαριστέας και λέει εγώ θα έρθω, δεν έχει. Φυσικά. Και μπράβο του. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και να γυρίσουμε και να κάνουμε ό,τι προλάβουμε. Θα τα κάνουμε σήμερα εντάξει. Θα τα κάνουμε σήμερα εντάξει. Εδώ είμαστε, Φρέντο Κωνσταντίνο. Εδώ είμαστε ακόμα. 8 παρα 25 πλέον. Δεν είναι η δίκη της Πέμπτης, είναι η Φρέντο Κωνσταντίνο. Ναι, ναι, ναι. Ξεφύγαμε σήμερα. Λοιπόν, να πάμε στις εφημερίδες. Ναι, πάμε. Κοντεύουμε να βγούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, τα νέα. Ο Ερντογάν παίζει με τη φωτιά και την Αγία Σοφιά. Επικίνδυνα παιχνίδια. Η Άγκυρα εργαλοποιεί το Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτισμού για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Σε άλλο θέμα, η τελευταία μεταμόρφωση της Φράου Άγγελας από τη λειψεία του Χόνεκερ στο στοίχημα της Ευρώπης. Α, δείχνει το πώς έχει αλλάξει εμφανισιακά από όπου Παναγία πώς ήταν. Θα μπεις και τώρα δεν είναι. Ναι, είναι τώρα καλονί. Εσπέσια. Κορονοϊός ετοιμάζεται νέο πακέτο στήριξης, μηδενική προκαταβολή φόρου, φτηνά κρατικά δάνεια, μεγαλύτερη κάλυψη εισφορών, τα 23 νέα κρούσματα, η ανησυχία στα νησιά και το έβριμα στη Βουλή. Πάμε στα αθλητικά της εφημερίδας στα νέα. ΠΑΟ ΚΑΕΚ 0-2, φουντώνει η μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός ξέσπασμα χαράς μετά το 2-1 επί του Όφη. Παναθηναϊκός Άρης 2-0. Πόλο, κόκκινη κυριαρχία και τίτλος νούμερο 34. Ναι. Να πω καθημερινή. Ναι. Λοιπόν, καθημερινή. Η Ανατολική Μεσόγειος ανησυχεί το Βερολίνο. Στο μικροσκόπιο της Προεδρίας Μέρκελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινήσεις της Άγκυρας στην περιοχή. Μεγάλος περίπατος, άκομψο μακιγιάζ ή ανάσα στην πόλη. Εγώ θα πω άκομψο μακιγιάζ. Το είδες αυτό στο Σύνταγμα εκεί πέρα. Όχι. Τι κάνανε με τις ζαρτινιέρες με τα. Όχι. Που έχουν κάνει ένα σαν πεζόδρομο, ναι, με ζαρτινιέρες και βλέπω. Αυτό το ένα που δεν ξέρω τώρα πόσα λεφτά κόστησε αυτό. Α, ναι, ακριβό φαίνεται αυτό. Ακριβ... Ναι. Ενώ δεν φαίνεται ακριβό, αλλά ξέρεις ότι είναι ακριβό. Ναι, ναι, είναι έγινε αυτό. Ακριβό μάλλον. Ναι, ναι, δηλαδή αυτό άνετα, άμα κάνεις ένα διαγωνισμό και ένα τέτοιο το κάνεις μετά το 10ο των λεφτών. Αλλά, 250.000 εκκρεμείς αιτήσεις για σύνταξη, τα πάθη της Αγίας Σοφίας κλπ. Τι λέει το άλλο, Πομπέο να μην μετατραπεί σε τζαμί η Αγία Σοφία. Αυτά και για την καθημερινή. Ελεύθερος τύπος. Έρχεται νέος οικοδομικός κανονισμός. Τι αλλάζει στη δόμηση κατοικιών. Στο μικροσκόπιο, η ημιπέθρη ύψος θέση ακινήτου στο οικόπεδο. Μπόνους τετραγωνικών σε όσους κόβουν ορόφους. Πότε θα δίνεται δυνατότητα αλλαγής χρήσης. Απόβαση τουριστών με μέτρα ασφαλείας. Παρασκήνιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στα αθλητικά της εφημερίδας, Αστεράτη, η ΑΕΚ στην Τούμπα. Νίκησε 2-0 τον ΠΑΟ και τον έπιασε στη δεύτερη θέση. Νίκες για Θρύλο και Παναθηναϊκό. 2-1 τον Όφη και 2-0 τον Άρη. Να πω ριζοσπάστη. Πες ριζοσπάστη. Πάρτε το πίσω τώρα. Το λαϊκό κίνημα δεν θα μπει στο γύψο. Σήμερα συγκέντρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ στο Σύνταγμα στις 8 το απόγευμα. Αυτό είναι που θα γίνει και στις υπόλοιπες πόλεις, νομίζω, αυτό που λέγαμε χθες. Επίσκεψη της Γενικής Γραμματείας της Κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, ΝΑΤΟ, η πόλη για τα ζωτικά προβλήματα του λαού, να βάλει στο στόχαστρο τους μεγάλους ενόχους στο ίδιο το σύστημα. Γενικότερα προσανατολίζεται στις κινητοποιήσεις και, στις δράσεις του λαϊκού κινήματος ο ριζοσπάστης, στο πρωτοσελίδο του. Αυτά και για τον ριζοσπάστη. Η εφημερία των συνταχτών, αθρώες καταγγελίες συμβάσεων μετά το 45ήμερο της απαγόρευσης. Είναι αυτό που υπήρχε λόγω καραντίνας, απαγόρευση απολύσεων για 45 ναι, μέρες. Υπήρχε. Και τώρα που έχει λήξει αυτή η απαγόρευση, υπάρχει καταιγισμός απολύσεων. Κεντρικός τίτλος εφημερίδας, καύσωνας απολύσεων τον Ιούλιο. Τουρισμός, λιανεμπόριο και εστίαση, πρωταγωνιστές της μείωσης των θέσεων εργασίας. Χρονική επέκταση του προγράμματος και επιδότηση εισφορών θα προσφέρει η κυβέρνηση. Κατάρρευση εσόδων τον Ιούνιο, ενώ ετοιμάζονται νέα μέτρα για τουρισμό και εστίαση. Αλέξη Τσίπρας, η κυβέρνηση μας επιστρέφει στη μνημονιακή εποχή. Ναι. Αυτά από την εφημερία των συνταχτών. Να πω εσπρέσο. Να πεις εσπρέσο ή αυγή. Α, ναι, έχουμε και αυγή. Άντε, πες την αυγή που είναι δικιά σου, να πω εγώ την εσπρέσο. Τρώνε το δώρο του Πάσχα. Νομίζω ήταν μέχρι προχθές η καταβολή του δώρου του Πάσχα. Προχθές. Ναι, αυτή η έξτρα καταβολή, η παράταση. Τεράστιο ψέμα αποδείχθηκαν οι δεσμεύσεις Βρούτσι.
την περίοδο της πανδημίας ότι θα διατεθεί σε όλους έως τις 20 Ιουνίου. Χωρίς δώρο έμεινε η συντριπτική πλειονότητα εργαζομένων. Βροχή καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας. Έφη Αχτσιόγλου, η Νέα Δημοκρατία δεν δέχτηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Κίνδυνος τώρα να χάσουν οριστικά το δώρο οι εργαζόμενοι, δυστυχώς. Αντιγράφουν χουντικά διατάγματα για να περιορίσουν τις διαδηλώσεις και η Αυγή τοποθετείται για την γενικότερα αυτές τις δράσεις για τα συλλαλητήρια. Αυτά και από την Αυγή. Πάμε στην Εσπρέσο. Πάμε στην Εσπρέσο. Δεν ξανάζει η ελληνική τηλεόραση τέτοιες στιγμές. Αντίο με κλάμα και ματέο. Πολύ κλάμα, ρε φίλε. Ελένη Μενεγάκη, έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος εις το επανειδήν όποτε κι αν. Τέλος της εποχής για τη βασίλισσα της τηλεόρασης που αφήνει μετά από τρεις ολόκληρες δεκαετίες ορφανό το κοινό της. Καλά, η επιστροφή της Μενεγάκη θα είναι παραγωγή, νομίζω. Ήδη ναι, τη σκέφτομαι. Ναι. Στο τι θα κάνει κιόλας. Βραδινό θα ήθελα να τη δω να κάνει. Στυλ Tonight. Ρούλα. Show τέτοιο. Ναι, να κάνει κανένα τέτοιο τρελό να. Δεν έχει κάνει ποτέ, νομίζω. Έχει είχε επιστρέψει κάποια στιγμή η Κορομιλά στο Open ήταν. Όχι. Με το φουρτιό τη. Στο Έψιλον. Στο Έψιλον, μπράβο. Ναι, που είχαμε μαλλιοτραβήγματα εκεί. Ναι, 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 ένα νυχτερινό σοου εκεί πέρα. Στον αέρα για πρώτη φορά η οικογένειά τη, το φιλί στο μάκι τη και το κύμα αγάπη των παιδιών τη. Στον αέρα. Α, στον αέρα στο γυαλί. Ναι, 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 ναι. Τι χωρίζουνε. Μια ανάσα από τους φωνιάδες του άντρα τη. Για ποια είναι. Ράκωση καρίδα στο δικαστήριο. Με ποιον μίλησε μέσα από τη φυλακή η βιτριολίστρια τη Καλυθέα. Αυτά μάλιστα. Και με την Εσπρέσο. Πάμε στις αθλητικές. Ναι. Ο Ολυμπιακός τι έγινε, πήρε τώρα το πρωτάθλημα και επίσημα. Μάλλον μια εβδομάδα δεν πανηγύρισαν. Μήπως ήταν και για την μείωση των βαθμών. Βγαίνουν τα μαθηματικά. Δεν βγαίνουν. Αφού ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη κέρδισε. Δηλαδή, αν πάρει και το μείον 7 ο ΠΑΟΚ πίσω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν το έχει πάρει τώρα, δεν έχει πάρει μια διαφορά Α. Ναι. Λοιπόν, σε Ντονάτι λέει η Sport Day. Για την Νάτι, Ένωση. Νάτι, Αεράτη Αεκάρα πέρασε για πλάκα από την Τούμπα. Εν τω μεταξύ, Βέρντε Ιταλό, προπονητή Ιταλό, πα και φαίνει την Ιταλία. Ο Στέργιο, όπω έλεγε ο κουμπάρο του. Ναι. Με ξένησε λίγο. Μπατζανάκι τον Μπατζανάκι. Αρχηγό για τον Παναθηναϊκό, ο Κουρμπέλη οδήγησε το τριφύλι στην πρώτη του νίκη στα playoff. Το άλλο γκολ ο Κολοβέτσιο. Το πήρε και με Κά. Αυτό εννοούσε, ναι. Με δύο γκολ του Χασάν, ο Ολυμπιακός κατέβαλε την αντίσταση του εξαιρετικού Οφ. Όντως ο Οφ ήταν εξαιρετικός και υπό άλλες συνθήκες θα μας πλήρωνε και ώρα στο over 1,5. Μεγάλο Οφ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Και η Τσέλσι βγήκε γκολ. Από χθες είμαι να σκάσω με τα δύο μάτσα αυτά. Αυτά για την Sport Day. Sport Time, Αεκάρα. Η Ένωση Κυριάρχη στην Τούμπα πήρε πανάξια το διπλό και έγινε το φαβορί για την έξοδο στο Champions League. Τρομερό διάβασμα του Καρέρα στο μάτς, MVP ο Κρίστισιτς. Απέκτησαν πλεονέκτημα οι κυτρινόμαυροι σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Απλά και ωραία, σοβαρός και παίζοντας όσο και όπως έπρεπε, ο Παναθηναϊκός έφτασε στην πρώτη του νίκη στα play-off απέναντι στον ελλειπή και ψυχολογικά κουρασμένο Άρη. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, το Βάρα έκλεψε τη χαρά του Καμπετσί. Όπω αυτό ο Καμπετσί, πραγματικά. Πόσα γκολ του έχουν ακυρώσει φέτος, πολλά. Αυτά και με τη Sport Time. Ναυάγιο μας λέει η Metro Sport. Για τον ΠΑΟΚ, απαράδεκτη εμφάνιση και ντροπιαστική ήττα από έναν απίστευτα κακό ΠΑΟΚ. Έντονος προβληματισμός στην ΠΑΕ για την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει το αγωνιστικό τμήμα. Πανάξια πρωταθλήτρια. Όχι, μάλλον. Τι είναι αυτό. Ναι, για την ΚΑΠΑ 17. Πανάξια και ψυχή Ελλήνων για την νίκη ανατροπή του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έχανε με 2-0 και το γύρισε σε 3-2. Ίσα και στο tie break πέρασε και αέρα. Ναι. Λίγησε ο πεδεκατισμένος Άρης, προσπάθησε να σταθεί με αξιοπρέπεια στο ΆΚΑ, αλλά προδόθηκε από την κούραση. Χαριστέας, βγήκε και ο Χαριστέας μετά μπροστά, έτσι προσάδεψε τους παίκτες. Όχι στην απαξίωση και στον μηδενισμό. Η ομάδα πλήρωσε τα λάθη που έγιναν το προηγούμενο καλοκαίρι. Διαφωνώ. Αυτά και για το παιχνίδι. 2-0 ήταν του Άρη από τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα πολύ ένθετο, έτσι, πολυσέλιδο ένθετο για την εικόνα του ΠΑΟΚ πάντως η Μέτροσπορ. Αυτά. Έχω φίλο μου, ο οποίος χτες ξεστόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιατί, σε 5 μήνες έχουμε... Αυτό του είπα. Και μάλιστα λέω, γιατί δεν το ανέβασε και μια ιστορία, λέει, εντάξει. Ναι, αλλά θα στολίσει τώρα για αποκρίες. Με πήρε κάποια στιγμή σου το απόγευμα και μιλούσαμε. Εγώ του σαν κάτι θόρυβη, ξέρεις, τι κάνεις. Λέει, άμα σου πω, λέει, τι κάνω, λέω, τι,
Μαζεύω, λέει, το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Απίστευτο. Oh, εν τω μεταξύ... Δηλαδή στην καραντίνα, ρε φίλε, τι έκανε. Το θες να το έχεις. Βασικά έλειπε στο χωριό του στην καραντίνα, οπότε δεν. Α, γι' αυτό, ρε. Εντάξει. Εγώ έχω φίλο που, από, που θα τελειώσουν τα Χριστούγεννα, ναι, μετράει τις μέρες που θα ξαναφάει μελομακάρονα. Και λέει 6 μήνες ακόμη για τα μελομακάρονα. Ανέβασε προχθές. Προχθές κιόλας ανέβασε. Να είσαι τώρα 45 βαθμούς να έχει έξω να σκάει ο τόπος και εσύ να πω πάντα θα βγάλουμε μελομακάρονα να γίνουμε. Μεταξύ είναι ανυπόφορη κατάσταση στην πόλη, έχω να πω εγώ. Για ποιο πράγμα. Και όποιοι κλαίγεστε για ζέστηση σε οποιοδήποτε άλλη πόλη εκτός από την Κρήτη, στην Ελλάδα, δεν έχει ιδέα τι, ναι, γίνει στην Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Έχει και χειρότερα, βέβαια. Αθηνέζοι τώρα, εσείς. Έχει και χειρότερα. Που τώρα μην γκρινιάζουν μερικοί από την Αθήνα. Άργος. Και μερικές, μην γκρινιάζετε, σας παρακαλώ, για την Αθήνα σας, που δεν έχετε καθόλου υγρασία. Έτσι. Το καλύτερο κλίμα έχει η Αθήνα. Μα όταν πήγα στην Αθήνα, το πρώτο πράγμα που μου έκανε, ναι, που μου έκανε εντύπωση είναι ότι περπάτησα και δεν ίδρωσα. Έτσι. Λέω, τι γίνεται εδώ. Εδώ κάθεσαι και ο υδρόμος. Ναι, ναι. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, έχετε κάνει κάτι καμιά έτσι. Λίγο πάλι το φυρφύρι, ναι, 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 αυτό, ναι, ναι, γιατί... Φυρφυρίκος. Το παράδειγμα, λοιπόν, είναι σαν να ψήνουμε κοτόπουλο με πατάτες μέσα. Άφησα μια γιαγιά να πάρει τη σειρά μου στο φούρνο και αυτή πήρε την τελευταία ζαμπονοκασερόπιτα. Έτσι ξεπληρώνει την καλοσύνη μου, οχθηρή σάβρα. Πω, η ζωή μου όλη. Στα 20 μαθαίνει τα καλά κλαμπ. Ναι. Στα 30 μαθαίνει τα καλά ρεστοράν. Στα 40 μαθαίνει τους καλούς γιατρούς. Από τα 50 και μετά μαθαίνει το καλά κρασιά. Έχεις να πεις κάτι για τα 50? Όχι. Όχι, ακόμα έχω έχεις. 22 χρόνια μέχρι να τα φτάσω. Τι θα πεις? Κάτι σκέφτεσαι τώρα και γελάς. Όχι, σκέφτομαι ότι η εκπομπή αυτή. Τι έχει πει αυτή η εκπομπή, δηλαδή, και είναι ακόμα στο πρώτο της μήνα. Πρέπει να κλείσαμε μήνα, ε. Όχι. Αγίου Πνεύματος με την επόμενη μέρα. Όχι, μετά γύρω σε 7-8 του μηνός. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Α, έχουμε ακόμα. Ναι. Πώς θα την κάναμε, τέταρτη εβδομάδα διανύουμε. Τέταρτη ή πέμπτη. Πέμπτη. Πώς γίνεται αυτό. Άμα ξεκινήσαμε 7, έχουμε 3. Πόσο πήγε. Μόνο τέταρτη. Ο Ιούνιος πόσο πήγε. Αλήθεια, μόνο τέταρτη. 40 έφτασε. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα από αυτούς που στέλνουν στα Instagram. Α, έχω μήνυμα από χθες. Έχω μήνυμα από χθες που λησμόνησα να το αναφέρω. Από το Γιάννη κιόλας. Αλλά ο Γιάννης μου το έστειλε στο Facebook. Ο γνωστός Γιάννης. Ο Γιάννης, ναι, από τα ανατολικά εκεί πέρα, παλικάρι, από τα δικά σας μέρη. Λέει, καλά, λέει, έπαιξε για χθες. Έπαιξε χι, λέει, τη μεγαλύτερη ομάδα του νησιού. Πόσο σε πονάνε οι ομάδες μου για την United. Ή για την Chelsea. Όχι, United, όχι, νομίζω είναι αυτό. Καλά θα πήγε η Chelsea. Καλά θα πήγε. Α, έχουμε, κάτσε, έχουμε γραμμή. Να δώσουμε το ίστατο χέρι στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Το ίστατο χέρι. Ναι, ναι. Λέω, όχι, μακριά. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, Γιάννη Τεμπέλιαν. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Φαγώθηκε να το πω. Συγγνώμη που ενοχλώ, μήπως μπορείτε να με πληρώσετε γιατί θα κλείσω το ταμείο. Α, καινούριος. Είστε καινούριος στο μαγαζί. Τι, τη φάγατε την κοπέλα, τη διώξατε. Α. Αφού κάθε φορά που ζητάει λεφτά τη διώχνετε, παίρνει να λάβει άλλο. Τι να κάνουμε. Βάλαν άντρα τώρα να έρθει να μας φέρει τα λεφτά. Θα γιατί στο μαγαζί. Φεύγαμε κούτρα, χωρίς να πληρώσαμε. Θα διάσει το μαγαζί, άμα βάλαν άντρα σε τώρα. Για να πουλάκι τα βαντζιλίκη βάλαν άντρα. Βέβαια. Πηγαίνετε σε καφετέριες που έχουν γυναίκες και μόνο επειδή έχουν ωραία σερβιτόρα. Μου έκανε εντύπωση στην πισίνα που πήγα προχτές δυτικά. Είχε 10 άτομα προσωπικό, τουλάχιστον μπορεί και παραπάνω, δεν είχε ούτε μία κοπέλα. Εντάξει. Ούτε μία. Ναι. Ντροπή. Θα φαλυρίσει. Ναι. Εγώ θα πω όχι, γιατί τα μαγαζιά που πηγαίνω μπορεί να σε σερβίρει και ένα μαλλιά με μουσια και μία μπλούζα που θα γράφει μάνο. Μετάλλικα, ναι, ναι, ναι. Πού πηγαίνεις, στην ναι, Αιγύπτου ναι, και στα Λαδάδικα για μπύρες. Στη Λόρη Μαργαρίτη, πού πηγαίνεις. Ναι. Ναι, για Αιγύπτου. Στον Εύωσμο έχει ένα πάρα πολύ ωραίο. Έχει καφέ στον Εύωσμο. Έχει Εύωσμο, γενικά υπάρχει ακόμα αυτό. Όχι καφέ. Για καφέ βγαίναμε όταν ήμασταν 17 χρονών. Για μπύρες. Δουλεύει 16 ώρα δουλεύει. Φέρανε μπύρες στον Εύωσμο δηλαδή. Φαντάζομαι. Πρέπει να φτιάχνει νοικιά το Εύωσμο. Φέρανε μπύρες στον Εύωσμο ή τις φτιάχνουν εκείνη την ώρα. Τις φέρανε τώρα, είχε μια εβδομάδα. Α, μπράβο, μπράβο στον Εύωσμο. Εξελίσσεται. Μπράβο. Ο Εύωσμος, φίλε, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος μετά τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, και τι σημαίνει το μεγαλύτερο. Όχι, δεν είναι η Τούμπα. Εντάξει, θα σε πω κάτι δεν άλλο. Είναι δήμος, δήμος, είναι, η Νεάπολης είναι. Ο Εύωσμος έχει το ρεκόρ σε ηλικίες 17-44 σε όλη την Ελλάδα.
στα δήμος. Αλήθεια. Μπορεί, είναι ο πιο νεανικός δήμος. Μπορεί, μπορεί. Σώπα, ρε, πιο νεανικός δήμος. Άμα έρθεις βράδυ στον πεζόδρομο του Ευόσμου, τέτοιο πανηγύρι. Έχω έρθει, πίστεψέ με, έχω έρθει και παλιότερα ερχόμουν και πιο συχνά. Άσε το παλιότερα, τώρα να έρθεις. Ναι. Τώρα ο μόνος λόγος που έρχομαι στον Εύωσμο τώρα είναι άνωθεν του περιφερειακού είναι ο λόγος. Εκεί στη... δεν υπάρχει τίποτα, δε φίλε. Υπάρχει. Στην στη προέκταση Μακριγιάννη έχει κάτι γήπεδα εκεί πηγαίνει. Ναι. Ναι. Έχει καφέ εκεί. Έχει και καφέ. Πες Γιάννη, πες Γιάννη. Πες Γιάννη. Ναι, ναι. Παπαδομανολάκη, θα λες τα ξινά. Όχι ιδιαίτερα. Τι όχι ιδιαίτερα. Ακτινίδια. Τι ξινό είπα ότι μου αρέσει. Το ακτινίδιο. Ακτινίδια είπε, πράσινα μίλα είπε. Ναι, ναι. Θα λες τα ξινά τώρα, έλα παραδέξτε το. Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν, γιατί όχι. Περνάω πολύ ωραία, βρω. Πώς θα τον έδωσες, ρε. Πώς θα τον έδωσες. Με ποιον τρόπο, αν βάλεις στο μυαλό του άλλου, έτσι αυτό το σαν ιδέα το πρόστιχο, ναι. Ό,τι και να πεις μετά, δεν το σώζεις. Μα ό,τι και να πεις, ναι. Πάει το μυαλό σου στο πρόστιχο, ό,τι και να πεις. Εννοείται, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε πείραμα αυτό, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι το Παπαδομανολάκη, τα φοράς τα ακουστικά. Τα φοράς τα ακουστικά, το ξύνεις το μουσί, ξύνεις το μουσί. Ναι, ό,τι και να πεις, ό,τι και να πεις. Έτσι, έτσι. Επίσης, ποιο είναι το καλύτερο ψάρι? Το φρέσκο. Το φρέσκο. Ποιο είναι το καλύτερο κρέας? Το καλύτερο κρέας. Ναι. Το καλοψι... τηγάνι. Το? Το τηγάνι. Στο τηγάνι. Α. Ποιο είναι το... Ναι, ναι. Το τηγάνι. Ό,τι κρέας και να ρίξει το τηγάνι γίνεται... Και χαρτοπετσέτα να ρίξει γίνεται νόστιμο. Ναι, ισχύει. Όντως. Ναι, ναι. Και ποιο είναι το καλύτερο φρούτο? Εδώ. Το όριμο. Το όριμο. Ναι, κάπου θα καταλήξει τώρα. Ναι, κάπου θα καταλήξει. Το φοβάμαι το τέλος. Τρέμω, τρέμω. Όχι, μήπως να αρχίζεις να κλείνεις σιγά σιγά. Ναι, ναι. Το πρωί. Ναι. Λες. Το τέλος, το τέλος φοβάμαι. Πες το τέλος. Πες το τέλος για να είναι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Όχι, όχι, δεν είναι. Α, γιατί έχτιζε καλά. Συζήτηση την πρωινή για τα φαγητά, γιατί είναι από τις τρεμένες μου συζητήσεις. Και εμένα, όπως έχεις καταλάβει. Ναι, ναι, και επειδή βαθιστοχάζομαι πολύ συχνά, η γυναίκα μου λέει ένα παράπονο. Από σένα ότι δεν με έχεις αγαπήσει όπως αγαπάς το φαγητό. Δεν με σκέφτεσαι όπως αγαπάς και σκέφτεσαι και αγαπάς το φαγητό. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ αυτό για είναι... καμία γυναίκα, νομίζω. Ισχύει για όλους αυτό. Δεν ισχύει, Κωνσταντίνε, δεν ισχύει. Τι, το φαγητό είναι. Φαγητό είναι από τις μεγαλύτερες απολαύσεις. Χωρίς φαγητό δεν ζεις, χωρίς γυναίκα ζεις. Ένα τέτοια λέει τώρα. Τέτοια λέει τώρα. αρχίσαμε τις. Όχι, όχι. Αρχίσαμε αυτά τελευταίο. Τα εξυγχρονιστικά, τα μοντέρνα. Δεν εννοώ χωρίς γυναίκα δεν ζεις, με άντρα ζεις. Δεν είπα αυτό. Άσε ρε τώρα. Εσύ τρως όμως ξινά. Το παίζεις στο ποντίκι. Λοιπόν. Και το τελευταίο. Ένα κεφάλαιο, παιδιά, να κάνουμε για απορίες, γενικές απορίες. Αυτός που είναι στη θέση μπρος κρεμός και πίσω ρέμα, πώς πήγε εκεί? Σωστό, έχει πολλά τέτοια. Έχει πολλά τέτοια. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τι σημαίνει ας πούμε 7 επιθύβας? Πόσο κάνει? Πόσο κάνει 7 επιθύβας? Όταν λέμε χρόνια και σαμάνια, λέει τι είναι τα σαμάνια. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλά τέτοια. Αύριο, αύριο, ωραία, ωραία. Αύριο σε περιμένουμε, να ξέρεις. Για απορίες, για κεφάλαιο. Ναι, ό,τι θες, ό,τι θες. Ναι, ναι, ναι. Θα μαζέψω τις απορίες, παιδιά. Τέλεια. Και μεθαύριο θα μας απαντήσουν. Ή θα πάρω πρωί να τις πω και θα μας απαντήσει όπως ξέρεις. Ωραία, ναι, ωραία. Ναι, να το αφήσουμε αυτό. Τέλεια, 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 τέλεια. Άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Λοιπόν... Ωραία, μπράβο. Περάσει μετά για το εικοσαρικάκι αυτό για τα ξινά που θέλετε. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Να πούμε ότι αύριο θα κληρώσουμε τη μηνιαία συνδρομή για το ΠΑΚ Ολυμπιάδα. Ναι, οπότε έτσι. Στείλτε εσείς τα... Στείλτε τα μηνύματά σας. Ακόμα και μέσα στην ημέρα, αν θέλετε. Ακόμα και μέσα στην ημέρα, αν θέλετε, στείλτε ένα ΠΑΚ Ολυμπιάδα και τον ονοματεπώνυμό σας και εμείς θα τα δούμε τα μηνύματα. Άμα το στείλω όμως μέσα στην ημέρα, γράψτε τι εκπομπάρε να φτιάξετε. Ναι, 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 ναι. Είναι η καλύτερη εκπομπή κτλ. Αύριο τέτοια ώρα θα κληρώσουμε μια μηνιαία συνδρομή από το ΠΑΚ Ολυμπιάδα και από τον Κώστα Μαυρά και τον Στέφανο Μάμαλη, που αυτές τις μέρες τρέχουν πάρα πολύ. Θα έχουμε και Στέφανο Μάμαλη αύριο να μας πει για τις παραδικές εξετάσεις, πώς πήγαν στα ΤΕΦΑ, τα αγωνίσματα και όλα αυτά, ποια είναι τα όρια κτλ. Νομίζω πώς πήγε ο Στέφανος Μάμαλης και λέω, έδωσε πανελληνίες. Τόσο δηλαδή, εντάξει. Ποιος σκότωσε τον προτζέκτορα? Το ξέρω. Άρε. Πες το. Ο προτζαχιλέας. Εν τω μεταξύ είχα έτοιμο το. Θέλω να πληρώσετε και. Ναι, και το είπε ο ίδιος. Πάλι ρεπό είχε. Μπράβο, μπράβο. Πάλι ρεπό. Μπράβο. Άμα θέλετε, μπορείτε να πάρετε και κοπέλες και να σας ηχογραφήσουμε.
Ναι. Τι κάνει έτσι. Από απέναντι. Τι θα γίνει, τα, τι θα γίνει τα κύριε. Τα μαστόρια. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε και εμείς στο τέλος μας, εδώ στην εκπομπή. Ακολουθεί αθλητήριος. Κωστής Τσατζαρός. Κωστής Τσατζαρός, Ζουμουσού. Ήταν ο Κωστής Παπαδομολάκης πριν να πω. Και, εντάξει, πώς θα είμαι, Κωστής Στεφανόπουλος. Το δέχεσαι. Όχι. Α, αυτό έλειπε. Το Κωνσταντίνος ναι, το Κώστας ναι, το Κώστας δεν Δίνος και το Κωστής όχι. Πλέον ούτε το Κώστας δεν δέχομαι. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντίνος Τσίψιος. Και ο Κωνσταντίνος Παπαμολάχης. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 6, δευτερόλεπτα μετά τις 6. Δευτερόλεπτα. Μένετε στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα.